από το βιβλίο του Ιβλε Μανάκ, ο Κήπος, η δικαιοσύνη, τα κορίτσια και η αιωνιότητα, σε μετάφραση Γιάννη Ιωαννίδη, εκδόσεις αλής του μνήμης, από το σημείωμα του μεταφραστή Γιάννη Ιωαννίδη. Ο Ιβλε Μανάκ, βρετόνος στην καταγωγή, γεννήθηκε στο έκτο διαμέρισμα του Παρισιού το καλοκαίρι του 1942. Στη Βρετάνη, ωστόσο, έμαθε τι πρώτε του λέξει και έκανε τα πρώτα του βήματα, αφού τον Μάιο του 1943, οι Ναζί συλλαμβάνουν και κλείνουν τον πατέρα στο στρατόπεδο καταναγκαστική εργασία στον Τεσάου, αναγκάζοντα την υπόλοιπη οικογένεια να μετακομίσει στο πατρικό τη γιαγιά. Το 1956, στο τέλο Δευτέρα Γυμνασίου, έπειτα από μια σχολική αποτυχία, το γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα τον στέλνει στο τεχνικό λύκειο για να μάθει τη δουλειά του βιομηχανικού μονταδόρου. Στα 14 χρόνια του, η μπλε εργατική φόρμα και η όλη ατμόσφαιρα του εργοστασίου τον κάνουν να νιώθει σαν σε στρατόπεδο συγκέντρωση. Εκεί συντελέστηκε πραγματικά η μεταμόρφωσή μου σε εργάτη, σημειώνει, συμπληρώνοντα. Αργότερα κατάλαβα ότι τα δύο πρώτα χρόνια μου στο γυμνάσιο έπαιξαν σημαντικό ρόλο. Το ότι προσπάθησα να μάθω αγγλικά, ότι μοιήθηκα στην ιστορία τη Αιγύπτου, τη Ελλάδα, τη Ρώμη, του Μεσαίωνα, στην Άλγευρα, όλα αυτά δημιουργούσαν μια διαφορετική προοπτική. Όλοι οι εργάτε τη ηλικία μου, του οποίου γνώρισα στη συνέχεια και βρίσκονταν όπω και εγώ σε μια κατάσταση πολιτισμική, καλλιτεχνική ή φιλοσοφική σύγκρουση, είχαν περάσει από την ίδια εμπειρία ρήξη. Έτσι, έγινε κάπως γνωστός γράφοντας ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο, το Έχει Για Δουλειά, που εξέδωσαν το 1973 οι φιλοκαταστασιακές εκδόσεις Sub Libre έπειτα από προτροπή του Patrick Σεβάλ στον Κίντεμπορ. Το έχει για δουλειά, το μεγαλύτερο μέρο του οποίου γράφτηκε μεταξύ 1967 και 1969 στο μετρό που τον πήγαινε στη δουλειά, στι τουαλέτε του εργοστασίου και στι κοπάνε του, ήταν το μοναδικό γραπτό ενό βιομηχανικού εργάτη που εμπνεύστηκε από του καταστασιακού και κινήθηκε μαζί του πριν και κατά τα κρίσιμα γεγονότα του Μάη του '68. Μια θαυμάσια έμπνευση τον είχε οδηγήσει να χωρίσει αυτό το βιβλίο του σε δύο μέρη. Το πρώτο είχε τίτλο Τριγωνομετρικοί πίνακε και μερική μαθηματικοί τύποι προ χρήση των εργατών του μετάλλου, 10 σελίδε ενώ το δεύτερο 124 σελίδε, καθάρματα. Τα ξέρουμε καλά τα εργοστάσια σα, τα κόμματα και τα συνδικάτα σα. Όπω ο ίδιο έγραφε στη σύντομη εισαγωγή του, αυτό το βιβλίο πρέπει να θεωρηθεί σαν ένα πρακτικό οδηγό μαθηματικών τύπων που είναι χρήσιμος στου εργάτε του μετάλλου. Ωστόσο, ω εργάτη, δεν θα πρέπει να θεωρούμε μόνο σαν μισθωτό παραγωγό, σαν αντικείμενο. Είμαι και υποκείμενο και μάλιστα επιδιώκω να είμαι πλήρε υποκείμενο. Γι' αυτό αποφάσισα να συμπληρώσω αυτόν τον πρακτικό οδηγό μαθηματικών τύπων με κάποιε προσωπικέ σκέψει, που αν και εμπνέονται από το περιβάλλον στο οποίο δουλεύω και ζω, αφορούν διάφορα γενικότερα ή επίκαιρα ζητήματα. Δεν θα περιγράψω εδώ τα πάθη των φίλων μου ή τα δικά μου. Το να περιγράψει τα πάθη δεν είναι τίποτα. Αρκεί να έχει γεννηθεί λίγο τσακάλι, λίγο όρνιο, λιγάκι πάνθυρα. Δεν μα αρκεί. Με αφιτηρία τι συνθήκε στι οποίε βρέθηκα μαζί με άλλου και τα φαινόμενα που θέλησαν να μα επιβάλλουν, Προσπάθησα να αναγνωρίσω τι αντιφάσει και του φαινακισμού. Δεν θα βρείτε εδώ απαντήσει για όλα όσα πρέπει να γίνουν ή να υποθούν. Κάτι τέτοιο είναι αδύνατο. Αυτό το βιβλίο είναι μια συνεισφορά σε μια συλλογική συζήτηση η οποία θα κλείσει επί το έργο. Με αυτά τα λόγια διαφαίνεται ήδη η θέση από την οποία προσπάθησα να μιλήσω, Λεμανάκ, και η οποία διαπερνά τα γραπτά του που παρουσιάζουμε εδώ, καθώ και η αποστασιοποίησή του από ένα ορισμένο πνεύμα που επικράτησε σταδιακά μεταξύ των καταστασιακών, σύμφωνα με το οποίο εκείνο που του διέκρινε ή όφιλε να του διακρίνει ήταν η επεξεργασία και η κατοχή μια αλάνθα τη θεωρία. Στο ίδιο βιβλίο, άλλωστε, ο Λεμανάκ ασκεί οξία κριτική στη συμβουλιακή τοποθέτηση των καταστασιακών, επισημένοντα το ολίσθημα παράλληλα με τον φετιχισμό τη θεωρία στον μοντέρνο αριστερισμό και ξαναθυμίζοντα του το σύνθημα τη κριτική τη καθημερινή ζωή. Το 1970, ο Λεμανάκ εγκαταλείπει το Παρίσι και το εργοστάσιο, όχι για να γίνει επαγγελματία συνδικαλιστή, έμπορο, μποξέρι, τραγουδιστή, αλλά για να ξεφύγει από μια απελπιστική έλλειψη πνευματικότητα, Όμω στην πορεία διαψεύδονται οι προσδοκίε του να βρει ειλικρινεί συντρόφου ανάμεσα στου πολλού εκείνου επαναστάτε που επικαλούνταν την κατάργηση τη δουλειά. Στη διάρκεια αυτών των δύσκολων χρόνων και πολεμώντα να δώσει σάρκα στη διεκδίκηση που τον έκανε να εγκαταλείψει το εργοστάσιο, επικεντρώνεται στο ζήτημα του δικαίου. Δεν τον απασχολεί η τυπική νομικήστικη πλευρά του ζητήματο, αλλά η βαθύτερη και ουσιαστική όψη του. Το δίκαιο μια κοινωνία ω θέσμιση των τρόπων αλληλοαναγνώριση μεταξύ των ανθρώπων του οποίου παγιώνει η κυρίαρχη κοινωνία και που επιτρέπουν και νομιμοποιούν τη χειραγώγηση και την εκμετάλλευση. Και σε αυτό το εγχείρημά του ελπίζει να βρει συμμάχου από τον επαναστατικό χώρο. Παρά τι μεγαλόφωνε διακηρύξει του περί ο χώρο αυτό δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο συνήθιζε να κατατάσει στα μάλλον δευτερεύοντα ζητήματα υπερδομή, αν δεν το αντιμετώπιζε με του ίδιου ακριβώ όρου και τρόπου τη κυρίαρχη κοινωνία. Έπειτα λοιπόν από 13 χρόνια σε περιστασιακέ δουλειέ και μη βρίσκοντα ουσιαστική ανταπόκριση στι διεκδικήσει του, ο Λεμανάκ αναγκάζεται να ξαναγυρίσει προσωρινά στο εργοστάσιο, από το οποίο απολύεται λίγα χρόνια αργότερα για να παραμείνει έκτοτε, κοντά στα 60 του πλέον, άνεργο. Αυτή η εμπειρία του ολοκληρώνει τη ρήξη του με την τεμποριστική φιλοκαταστασιακή ορθοδοξία που είχε κολλαφθεί εκείνα τα χρόνια μέσα στην επιχείρηση Σαμ Λίμπ Επέ και γενικότερα με τον επαναστατικό χώρο τη εποχή του. Διαπιστώνει πω και εκεί, όπω και παντού στη σημερινή κοινωνία, κυριαρχεί το μικροαστικό πνεύμα, δηλαδή η υπερτροφία του εγώ Ένο εγώ που δεν έχει την παραμικρή έγνοια να καθορίζει και να επαναπροσδιορίζει σταθερά το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εξελίσσεται, ενώ ταυτόχρονα ο διανοούμενο άνθρωπο έχει εγκαταλείψει τον άνθρωπο εργάτη. Παρ' όλα αυτά δεν υποκύπτει στον εργατισμό. Αντίθετα, συνειδητοποιεί και καταγγέλνει τι δυσδαιμονίες τι οποίε θεμελιώνεται η μαρξική ηλιστική σύλληψη, και κατά τη δεκαετία του 80, προσπαθεί πλέον να στηρίξει το εγχείρημά του σε έναν λόγο περί τη ανθρώπινη ουσία. Διαπιστώνοντα πω μέχρι σήμερα το κοινωνικό κίνημα ελάχιστα νοιάστηκε για αυτό το ζήτημα και ότι αρκέστηκε σε ένα οικονομικό πολιτικό προγραμματισμό, ανακατεμένο με δημαγωγίε για το κομμουνιστικό μέλλον, υπογραμμίζει: Κάθε κοινωνική κατηγορία που αποβλέπει στην ηγεμονία οφείλει να ριζώσει τι επιμέρου βλέψει τη σε μια φαινομενικά οικουμενική ερμηνεία που θα τη επιτρέπει τόσο να συντηρεί τον διαχωρισμό στον οποίο στηρίζει τη θέλησή τη για ηγεμονία, όσο και να κατακτήσει την εξουσία στο όνομα όλων. Κάθε πολιτισμό, κάθε κατηγορία που επέβλεπε στην οικουμενική κυριαρχία, προχώρησε παρεμπινεύοντα τι καταβολέ μα και την ουσία μα. Η φιλελεύθερη αστική τάξη βρίσκει τι καταβολέ τη σε μια κατάσταση δικαίου, η οποία αντιτίθεται στη φυσική κατάσταση και θεμελιώνει την ομιμότητά τη σε μια ψευδή υπόσχεση και αυθονίας, που υποτίθεται ότι θα λύσει το πρόβλημα τη υποτιθέμενη πρωταρχική σπάνη. Οφείλουμε λοιπόν να προσπαθήσουμε μια αποσαφήνιση των καταβολών μα, τοποθετώντα σε μια αντίληψη του ανθρώπου, η οποία θα μπορεί να μα περιχωρεί Εξωστρακίζοντα του διαχωρισμού που θεσμοθέτησε η αστική τάξη και η οικονομία τη, επιχειρεί λοιπόν να θεμελιώσει μια οντολογία του κοινωνικού ω πράξη. Εδώ ακριβώ υποστηρίζει το οντολογικά ατελέ του ανθρώπου. Δηλαδή, τη θέση ότι ο άνθρωπο είναι μια ανοιχτότητα που υποδουλώνεται και καταλύεται όποτε κάποιοι επιχειρούν να την κλείσουν μέσα σε έναν τελικό ορισμό. Θέση που διαπερνά και εκδηλώνεται σε όλα τα κείμενά του που συγκεντρώνονται εδώ και η οποία τον οδηγεί προοδευτικά να διευρύνει τον αγώνα του και στο πεδίο τη γλώσσα. Κατά τη δεκαετία του 90, συνεργάζεται για κάποιο διάστημα με τη βελγική ελευθεριακή εφημερίδα Alternative Libertair, μετέχει στην ομάδα για την εργασία τη Ένωση για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Όπου μάταια προσπαθεί να αντιπαραβάλει μια διεκδίκηση πνευματικότητα στην υλιστική και οικονομίστικη αντίληψη περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώ και μια άλλη οργανωτική σύλληψη. Ενώ εκδίδει μια σειρά αποφυλάδια με τίτλου Αγκινάρη Βρυξελών, συνεχίζοντα με το δικό του τρόπο την παράδοση του ελοχρωματιστή Ζωζεύ Ντεζάκ, του ανθρακορίχου Κωνσταν Μαλβά και των ελαχίστων εκείνων εργατών που προσπάθησαν να μετάσχουν στο δημόσιο διάλογο επωνόμα του και όχι μέσω εκπροσώπων. Από το κείμενο αντίπρολόγου, οι άνθρωποι τη γενιά του 36 κέρδισαν τι πληρωμένε αργίε, τι ώρε τη αναψυχή και τη κατανάλωση. Αγόρασαν ποδήλατα ή μοτοσυκλέτε και ρίχτηκαν στου δρόμου των διακοπών. Δεν είχαν πρόβλημα να δουλεύουν παραπανίσχυε ώρε προκειμένου να απολαύσουν την τηλεόραση ή το ηλεκτρικό ψυγείο. Ξεπούλησαν την αλληλεγγύη με αντάλλαγμα ένα αυτοκίνητο και κάποιε σύγχρονε συσκευέ. Όταν όμω ήρθε η ώρα να βγουν στη σύνταξη, οι περισσότεροι από αυτού προσπάθησαν να βρουν κάπου ένα μικρό κυπάκι για να γεμίσουν το λικόφο τη ζωή του, Όλη του τη ζωή δηλαδή, κρατούσαν μυστικό στα τρει βαθά τη καρδιά του το όνειρο ενό κήπου. Και δεν μα έλεγαν τίποτα γι' αυτό. Δεν έλεγαν ψέματα μόνο σε εμά, τα παιδιά του, αλλά και στον ίδιο του τον εαυτό. Τα περισσότερα από τα εργοστάσια που δούλεψα βρίσκονταν σε κάποια προάστια, σε γκρίζα και βρώμικα προάστια, που κάθε του ρομάκι μύριζε 19ο αιώνα και την κάπνα του. Ωστόσο, έτυχε κάποτε να δουλέψω για μερικά χρόνια σε ένα εργοστάσιο το οποίο βρισκόταν σε ένα προάστιο με δέντρα και παρτέρια. Αγριοτριανταφυλιέ ευωδίαζαν στα πεζοδρόμια του και το ίδιο το εργοστάσιο ορθωνόταν κατά μεσή ενό κήπου, περιτριγυρισμένο από ολάνθιστα λουλούδια από την άνοιξη ω το φθινόπωρο. Θυμάμαι μάλιστα και μια καστανιά, από την οποία μαζεύαμε κάστανα και τα βράζαμε για να τα φάμε. Το μόνο μελανό σημείο σε τούτη την όμορφη εικόνα ήταν οι τείχοι των εργοταξίων. Δεν είχαν κανένα απολύτω παράθυρο για να βλέπουμε έξω τον κήπο. Από το κείμενο το δικό μου έργο. Δεν βρισκόμαστε πάνω στη γη για να πραγματώσουμε ένα σκοπό. Κάτι τέτοιο θα ήταν ματαιοδοξία, αλλά για να επιτελέσουμε ένα έργο. Ένα απλό έργο. Είναι στο χέρι του καθενό να ανακαλύψει το δικό του έργο. Μερικοί έχουν την τύχη να το ανακαλύψουν πολύ νωρί και έτσι αφιερώνουν το μεγαλύτερο μέρο τη ύπαρξή του στο να το φέρουν σε πέρα. Ο Μότσαρτ, για παράδειγμα, ήξερα από παιδί πω το έργο του ήταν να γίνει μουσικό. Και τόσο το καλύτερο για αυτόν, μια και πέθανε νέο. Άλλοι το ανακαλύπτουν αργά και έχουν μπροστά του λίγο χρόνο ώστε να το πραγματώσουν, και άλλοι δεν το ανακαλύπτουν ποτέ. Στριφογυρνούν στη νύχτα, του καταβροχθίζουν οι φλόγε και παραδίνουν την ψυχή του χωρί να ξέρουν για ποιο λόγο πέρασαν από αυτή τη γη. Το δικό μου έργο πάνω στη γη είναι η περιπέτεια τη ανακάλυψη του κέντρου του κόσμου, όχι του φυσικού κέντρου του κόσμου, όπω έκαναν οι ήρωε στο ταξίδι στο κέντρο τη γη του Ιουλίου Βέρν, αλλά ενό κέντρου του ανθρώπινου κόσμου, του σημείου τομή στο οποίο διασταυρώνεται τα πεπρωμένα των ατόμων με το συλλογικό πεπρωμένο. Το δικό μου έργο είναι έστω να αναζητήσω, αν δεν κατορθώσω να ανακαλύψω, το κέντρο τη ανθρώπινη κατάσταση. Γνωρίζω πολύ καλά πω ένα τέτοιο έργο μπορεί να μοιάζει μηδαμινό στα μάτια εκείνων που έχουν το κολοσιαίο έργο να συσσωρεύσουν μια περιουσία, να γίνουν δεκτοί στα ανώτερα κλιμάκια τη εξουσία ή να συναντήσουν τον Θεό κάπου ανάμεσα στο χρηματιστήριο και την πλατεία Ντεμπρουκέρ. Αλλά δεν είμαι παρά ένα μονταδόρο, δεν έχω κάνει παρά μόνο δύο χρόνια γεωμετρία και άλλα τόσα τριγωνομετρία επιπλέον. Είμαι διαποτισμένο με ένα δοκιχωτικό πνεύμα. Μα αυτά τα δεδομένα δεν παραπονιέμαι για τίποτα. Αντίθετα, το έργο μου μου ταιριάζει απόλυτα. Είναι το δικό μου. Μπορώ μάλιστα να ομολογήσω πω είμαι αρκετά περήφανο γι' αυτό. Δεν με πολύ νοιάζει το γιατί μου δόθηκε αυτό το έργο. Άλλωστε είναι πολύ πιθανόν, είναι μάλιστα το πιθανότερο, να μην φτάσω ποτέ στο κέντρο του ανθρώπινου είναι. Παρ' όλα αυτά, και μόνο η σκέψη ότι μπορώ να το πλησιάσω, αρκεί για να δικαιολογήσει στα μάτια μου την παρουσία μου πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Αυτό που νομίζω πω είναι σημαντικό στο έργο καθενό δεν είναι τόσο να το φέρει σε πέρα, όσο το να το γνωρίσει. Αν έστω καταφέρω να περιγράψω μερικά από τα εμπόδια που έχω συναντήσει στην προσπάθειά μου αυτή, θα νιώσω πω κάτι πέτυχα. Είμαι λοιπόν βέβαιο ότι δεν θα πεθάνω ολότελα δυστυχή. Αυτό το συνέστημα αποτελεί ένα προνόμιο και μια πολυτέλεια που λίγα ανθρώπινα όντα, τόσο μεταξύ εκείνων που στριφογυρνούν μέσα στη νύχτα, όσο και μεταξύ εκείνων που συσσωρεύουν περιουσίε, μπορούν να απολαύσουν. Από το κείμενο Νοσταλγία. Παρ' όλα αυτά, σω λόγω τη αϊπνία, η αντίθεση ανάμεσα στον εσωτερικό σπαραγμό του ήρωα και στι εξωτικέ εντυπώσει των ταξιδιωτών με γέμισε με μια βαθιά συγκίνηση, όπω όταν ανακαλύπτει στο βάθο κάποιου συρταριού ένα βότσαλο που κάποτε μάζεψε από μια παραλία. Αμέσω με διαπέρασε η ιδέα του θανάτου μου. Αυτή η ιδέα δεν μου προκάλεσε αγωνία μην πεθάνω, αλλά το συνέστημα ότι δεν έχω ακόμη ζήσει την ουσία τη ζωή, ότι η ζωή μου δεν είναι άξια ενό τόσο σημαντικού γεγονότο όπω ο θάνατο. Αναρωτήθηκα, γιατί τα συναισθήματα που μα προκαλούνται από συμβάντα τα οποία δεν έχουμε ζήσει, από ταξίδια που δεν κάναμε ή από ανθρώπου που δεν γνωρίσαμε, συχνά μα φαίνονται τόσο ζωντανά, πιο αληθινά από αυτό που ζούμε πραγματικά, τα συναισθήματά μα δεν περιορίζονται στη δουλειά μα, στι γνώμε μα ή στην αγάπη τη οικογένειά μα, αλλά απλώνονται σε έναν εξερεύνητο σύμπαν, το οποίο μπορεί να είναι χαρμόσυνο ή θλιβερό, εξωτικό σαν τι αναμνήσει από την Αφρική ή τη Βρετάνη, να πηγάζουν από πραγματικέ αναμνήσει ανακατεμένε με όνειρα. Κάνοντά μα να διακρίνουμε μια διάσταση τη ύπαρξη που θα τη θέλαμε πραγματική. Το αίσθημα αυτό δεν είναι μόνο μια ενθύμηση εντυπώσεων, είναι η εύθραστη εκδήλωση μια διάσταση τη ζωή, στην οποία συνήθω αρνούμαστε να εισέλθουμε. Πέρα από την ορθολογική σκέψη, υπάρχει ένα κόσμο που δεν εκφράζει ούτε την ιδέα μια αρχή, ούτε την ιδέα ενό τέλου, αλλά αντίθετα μαρτυρά ότι είμαστε οντολογικά ατελεί. Το γεγονό ότι μπορούμε να μετέχουμε σε αυτό που δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλο. Η νοσταλγία, όπω εγώ τη νιώθω, δεν πηγάζει μόνο από την αναπόλυση του παρελθόντο. Είναι ένα αίσθημα που ανήκει στο παρόν. Η εντύπωση πω αυτό το συνέστημα ανήκει στο παρελθόν δεν είναι παρά μια πλάνη τη φαντασία. Οι καταστασιακοί καλλιτέχνε, θέλοντα να ασκήσουν κριτική στη μιζέρια τη καθημερινή ζωή, δεν επιδίωξαν να δημιουργήσουν υλικά έργα, αλλά αισθήσει, ψυχικέ καταστάσει, Πέρα από τη μορφή, προσπάθησαν να συλλάβουν το μυστικό τη τέχνη, την άειλη και φευγαλία συγκίνηση τη δημιουργική πράξη, μέσω τη οποία η τέχνη κατορθώνει να μα συγκινεί. Κεντρική ιδέα των καταστασιακών ήταν η κατασκευή καταστάσεων, δηλαδή η κατασκευή ενό πρόσκαιρου περιβάλλοντο και ατμόσφαιρα ζωή, και ο μετασχηματισμό του σε μια ανώτερη, συναρπαστική ποιότητα. Η πειραματική περιπλάνηση ήταν για αυτού η πρακτική μια αισθητηριακή μετατόπιση μέσω τη βιαστική αλλαγή ποικίλων ατμοσφαιρών ήθελαν να κατασκευάσουν εντυπώσει ικανέ να καθορίζουν την ποιότητα μια στιγμή. Ήθελαν τα έργα του να μην έχουν μέλλον και τα θεωρούσαν ω περάσματα. Οι κοιλίδε πάνω στο κεντρισμένο χαρτί του βιβλίου ήταν σημάδια από το σάλιο που άφηνε το δάχτυλο τη μάνα καθώ γύριζε τι σελίδε και εμφανίζονταν τώρα μετά τόσα χρόνια σαν ένα μήνυμα γραμμένο με συμπαθητική μελάνη. Ένα νέο κύμα νοσταλγία με συνεπήρε. Το λεξικό αυτό παρέθεται μια κλασική φράση του Μπαλζάκ αυτή η νοσταλγία που γεννιέται από την απότομη διακοπή μια συνήθεια και μια φράση του Σέντεξ περί την οποία ευθύ αμέσω επιδοκίμασα. Νοσταλγία είναι η επιθυμία για κάτι που δεν ξέρουμε τι είναι. Συνεπώ είτε χρησιμοποίησα αυτή τη λέξη δόκιμα είτε αδόκιμα, υπήρξε άλλο ένα άνθρωπο εκτό από μένα που ένιωσε πω η νοσταλγία δεν συνδέεται αποκλειστικά με το παρελθόν, αλλά μπορεί να εκφράζει και την ιδέα μια άγνωστη και άμεση επιθυμία. Ικανοποιημένο, βούτυξα τα κουνουράκια μου στο τσάι μου νοσταλγώντα τα παριζιάνικα κουρασάν. Ο ουρανό ήταν κατάμαυρο και άγγιζε λε στι στέγε των σπιτιών. Έβριχε πάνω από το ποτάμι. Η μέρα προμηνιόταν υπέροχη. Όλο το κείμενο, το βλέμμα που σκοτώνει, εστιατόριο και πάλι των τάξεων. Εκείνο το μακρινό Σάββατο είχα πάει με μερικού φίλου να δούμε ένα Western σε ένα κινηματογράφο του Grand Boulevard. Έπειτα πήγαμε για φαγητό στο εστιατόριο Σαρτιέ. Οι φίλοι αυτοί δεν ήταν εργάτε όπω εγώ, ούτε είχαν το δικό μου μαγκωμένο ύφο. Οι περισσότεροι ήταν φοιτητέ ή πρώην φοιτητέ, που θεωρούσαν τον εαυτό του καλλιτέχνη και δήλωναν ανοιχτά τη συμπάθειά του για την πιο εξτρεμιστική πρωτοπορία εκείνη τη εποχή. Γι' αυτό και του γοήτευε που έβγαιναν παρέα με έναν εργάτη τη ηλικία μου, ο οποίο μάλιστα είχε διαβάσει και κάποιε από τι προκλητικέ μπροσούρε του. Ήταν χαρούμενοι και γεμάτοι από την ανεμελιά και την έπαρση τη χειραφετημένη νιώτη του. Καθόμασταν μπροστά σε μια στίβα από μπουκάλια που μόλι είχαμε αρχίσει να κατεβάζουμε. Οι φίλοι μου συζητούσαν για το πώ θα εξέτρεπαν το Σικουάνα, τον Σικουάνα ρίχνοντά τον στου δρόμου του 16ου διαμερίσματο για να του μετασχηματίσουν σε κανάλια και να κάνουν το Παρίσι μια συνοικία του Άμστερνταμ. Εννοείται βέβαια ότι θα μπάζωναν τα κανάλια του Άμστερνταμ για να το κάνουν προάστια τη Πράγα. Του αγαπούσα πολύ, μου έδιναν την ιδέα μια ύπαρξη εντελώ διαφορετική από εκείνη που ζούσα τότε. Σε μια στιγμή, καθώ γύριζα το κεφάλι μου για να ρίξω μια ματιά στην αίθουσα, έπιασα με την άκρη του ματιού μου να πλησιάζει ένα στέλεχο τη επιχείρηση. Κάτω από τι διαταγέ του οποίου δούλευα συνήθω. Το συνόδευε μια μεσήλικη γυναίκα χωρί τίποτα το ιδιαίτερο στην εμφάνισή τη, υπέθεσα πω ήταν η σύζυγό του. Ο άνθρωπο αυτό ήταν αρρωστημένο αυταρχικό. Περιφρονούσε του ιεραρχικά κατωτέρου του και μα υποψιαζόταν για κάθε λογή παρεκτροπέ. Του άρεσε να μα ακολουθήσει του αλέτε για να μετρήσει πόση ώρα ξοδεύαμε προκειμένου να ικανοποιήσουμε τι φυσικέ ανάγκε των σπλάχνων μα. Φαίνεται να μην έχει άλλη έγνοια και ευθύνη από το πώ θα εφευρίσκει καινούριου τρόπου, ώστε να μα κάνει να αισθανόμαστε και να φερόμαστε σαν παιδιά. Τα βλέμματά μα διασταυρώθηκαν, και ένιωσα ευθύ αμέσω μια δυσφορία. Μπόρεσα να διακρίνω την ίδια δυσφορία στα μάτια του. Δεν ήμασταν πια στο εργοστάσιο, αλλά σε ένα εστιατόριο στο κέντρο τη πρωτεύουσα. Εδώ δεν ήταν πλέον το αφεντικό μου, ούτε ήμουν ένα από του εργάτε του. Δεν είχε καμία εξουσία πάνω μου. Σε αυτό εδώ το μέρο, που καλούσε στη εστίαση, ήμασταν αξιωματικά ίσοι. Θα έλεγα μάλιστα πω είχαν ένα πλεονέκτημα απέναντί του καθώ εκείνο, προ στιγμήν έστω, έχανε εδώ την εξουσία του πάνω μου. Ωστόσο, αυτό το πλεονέκτημα θα ήταν πραγματικό αν θα μπορούσα και εγώ να βάλω στην άκρη το γεγονό ότι ήμουν εργάτη του. Αλλά είναι μάταιο να ελπίζει κανεί ότι τα στελέχη και οι εργάτε αφήνουν πίσω του την κατάστασή του μόλι περάσουν την πόρτα του εργοστασίου. Το δημοκρατικό σύστημά μα δεν είναι τόσο τέλειο ώστε να αποσυνδέει τι τάσει μα μέσα στο εργοστάσιο από τι τάσει μα μέσα στην υπόλοιπη κοινωνία. Γι' αυτό και προκαλούσαμε δυσφορία ένα τον άλλον. Κατά μεσή εκείνη του εστιατορίου, που παλαιόταν από τι συζητήσει των καταναλωτών, στα βλέμματά μα καρφώνονταν όλε οι αμφισημείες των εργασιακών σχέσεών μα. Τηρουμένων των αναλογιών, η συνάντησή μα εδώ έμοιαζε με την τυχαία συνάντηση σε κάποιο δρόμο του Μπένο Σάιρε, ανάμεσα σε έναν ναζί βασανιστή και κάποιον από τα θύματά του λίγα χρόνια μετά την απελευθέρωση του Μπούχελβαλτ. Μπορούσα να μαντέψω στο βλέμμα του τη δυσφορία του. Ήταν σαν να ήθελε να μου πει: Τι με κοιτά, δε φταίω εγώ, δεν θέλω εγώ να σε τσακίζω. Δεν σου έκανα τίποτα. Άσε με να περάσω. Η παρουσία μου σε εκείνο το εστιατόριο, παρέα με πληθωρικού φίλου, του έσπαγε τα νεύρα. Είχα την εντύπωση ότι αγανακτούσε στην ιδέα πω μοιραζόμουν το οξυγόνο του μαζί του. Και μόνο το γεγονό ότι ο εκνευρισμό του φαινόταν στο πρόσωπό του αποτελούσε για μένα μια ομολογία. Ήξερε πολύ καλά τι ήταν αυτό για μένα. Όσο για μένα, διχαζόμουν ανάμεσα σε δύο συναισθήματα. Από τη μια μεριά, ο τόπο του εστιατορίου με παρουθούσε να φερθώ σαν πολιτισμένο άνθρωπο, να του κάνουν κάποιο νεύμα με το κεφάλι, ένα ψευτοχαμόγελο. Από την άλλη, όμω, ήξερα πω αν αφήνω σε αυτό το συνέστημα, ανυπέκυτα στην αδυναμία να το χαιρετήσω έστω και έτσι τυπικά, θα χάνονταν αυτό στιγμή όλε οι προσπάθειε και όλη η ενέργεια που για μήνε είχα ξοδέψει αντιστεκόμενο σε αυτόν παθητικά. Όταν, για παράδειγμα, του γύριζα συστηματικά την πλάτη στο εργοστάσιο, ώστε να μην με διαπερνά το βλέμμα του. Ο καθένα μα ήξερε τι σκεφτόταν άλλο. Εγώ ήξερα ότι θα μπορούσα να ξεγυμνώσω την περιφρόνησή του και εκείνο ήξερε πω δεν μπορούσα να κάνω τίποτα και ότι αρκούσε να τον συναντήσω σε ένα δημόσιο χώρο για να καταθέσω τα όπλα μου. Από την άλλη μεριά, το γεγονό ότι ήταν υποχρεωμένο να αναγνωρίσει πω ένιωθε ένα συνέστημα παρόμοιο με το δικό του, μου έδινε απίστευτο θάρρο. Τη στιγμή που ήμουν ίσω έτοιμο να σπάσω και να τον χαιρετήσω, ένα από του φίλου μου μου απέφθινε το λόγο. Γύρισα το κεφάλι μου και σιγά σιγά η δυσφορία μου εξαφανίστηκε. Όταν το ξανασύκωσα, το αφεντικό μου καθόταν ήδη σε ένα τραπέζι, στο βάθο τη αίθουσα. Αυτή τη φορά εκείνο μου γύριζε την πλάτη. Αυτή η μονομαχία δεν κράτησε παρά λίγα δευτερόλεπτα. Δεν είπα λέξη στου φίλου μου, που άλλωστε τότε που κατάλαβαν τίποτα, ήταν τόσο απορροφημένοι στο να ξαναφτιάξουν τον κόσμο. Αν του έλεγα κάτι, ήταν ικανοί όχι μόνο να τον βρίσουν, αλλά ακόμα και να του σπάσουν τα μούτρα. μου για τον εαυτό μου, για τη συμπεριφορά μου, για τη ζωή μου. Η βραδιά μου πήγε κατά διαόλου. Δεν άνοιξα το στόμα μου και ήπια παραπάνω από το συνηθισμένο. Όταν τη Δευτέρα ξαναβρεθήκαμε στο εργοστάσιο, κάναμε λε και δεν συνέβη τίποτα. Συνεχίσαμε να φερόμαστε το ένα στον άλλον όπω και πριν, Μερικού μήνε αργότερα, έπειτα από 12 χρόνια δουλειά στο ίδιο εργοστάσιο, παρετήθηκα και ήρθα να εγκατασταθώ στι Βρυξέλλε. Αυτή η συνάντηση έγινε πριν από 25 χρόνια και δεν κράτησε παρά ελάχιστα δευτερόλεπτα. Κι όμω, τη βαστώ πάντα στη μνήμη μου, σαν μια στιγμή οδυνηρή αλλά και διδακτική. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, βρέθηκα πρόσωπο με πρόσωπο με ένα από τα μυστικά τη οικονομία, το μυστικό τη κυριαρχία και τη υποταγή. Ολόκληρο το κείμενο ο Καρλ Μάρξ και ο Κήπο. Όταν ήμουν ένα νεαρό κομμουνιστή εργάτη, διάβαζα τον Μάρξ για να μυθώ στη φιλοσοφία του. Όταν συγκρούστηκα με το κόμμα, τον διάβασα για να αντιπαραθέσω την αλήθεια τη σκέψη του στου κάθε λογεί διαστρεβλωτέ του. Έπειτα, χάρη στον Ζωζεφ Γκαμπέλ, συνειδητοποίησα πω η ελπίδα ότι μπορεί να κατανοήσει πλήρω τον μαρξισμό αποτελεί μια χρόνια ασθένεια από την οποία δύσκολα θεραπεύεται κανεί. Έτσι, διάβασα τον Μάρξ για να απελευθερωθώ από τον του. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν μερικά αποσπάσματα των γραπτών του που εξακολουθούν να μελκύουν ιδιαίτερα. Λόγω χάρη το ακόλουθο. Το Σεπτέμβριο του 1843, ο Μάρξ, 25 χρονών τότε, γράφει στον Άρλον Τρούγκε. Από καιρό ο κόσμο κατέχει το όνειρο ενό πράγματο που πρέπει να το συνειδητοποιήσει για να το κατέχει πραγματικά. Θα δούμε τότε ότι το ζήτημα δεν είναι να χαράξουμε μια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον, αλλά να ολοκληρώσουμε τι ιδέε του παρελθόντο. Θα δούμε επιτέλου πω η ανθρωπότητα δεν ξεκινάει ένα καινούριο έργο, αλλά πραγματώνει συνειδητά το παλιό τη έργο. Εκτιμώντα αυτή τη δήλωση του Μάρξ για την ονειρική μορφή τη, μου φάνηκε πω το περιεχόμενό τη έρχεται σε αντίφαση με το υπόλοιπο έργο του. Η πρόοδο, η οποία στηρίζεται στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, δεν συνίσταται ακριβώ στη ρήξη με το παρελθόν. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό το να ολοκληρώσουμε τι ιδέε του παρελθόντο. Μήπω σημαίνει να ξαναβρούμε τον χρυσό αιώνα, τον κήπο των Εσπερίδων, τη βιβλική ΕΔΕΜ, Ήθελε λοιπόν ο Μάρξ να πει ότι το έργο τη ανθρωπότητα είναι να πραγματώσει τον επίγειο παράδεισο. Αλλά τότε προ τι ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Στη συνέχεια, ο Μάρξ περιπλανήθηκε στον δρόμο μια ανέφικτη κριτική τη οικονομία και βουλιάζοντα σε μια φιλελεύθερη λογική, ξέχασε το νεανικό του όνειρο. Ωστόσο, στο λικόφο τη ζωή του δέχτηκε μια αίτηση πρόκληση από τη Ρωσίδα Σοσιαλίστρια Βέρα Ζάζουλιτ, Στι 16 Φεβρουαρίου του 1881 του γράφει ένα γράμμα για να το ρωτήσει ποια είναι η θέση του για το αγροτικό ζήτημα που απασχολούσε τότε τη Ρωσία. Αν η αγροτική κοινότητα λυτρωθεί από τι υπερβολικέ απαιτήσει τη φορολογία, τότε θα μπορέσει να αναπτυχθεί προ τη σοσιαλιστική κατεύθυνση, δηλαδή να οργανώσει σιγά σιγά την παραγωγή και τη διανομή τη πάνω σε συλλογικέ βάσει. Στην περίπτωση αυτή, ο επαναστατικό σοσιαλισμό οφείλει να αφιερώσει όλε του τι δυνάμει στη χειραφέτηση και την ανάπτυξη τη αγροτική κοινότητα. Αν όμω αυτή η κοινότητα είναι καταδικασμένη να εξαφανιστεί, τότε δεν απομένει στου σοσιαλιστέ παρά να κάνουν την προπαγάνδα του αποκλειστικά και μόνο μεταξύ των εργαζομένων των πόλεων, που θα πνιγούν μέσα στη μάζα των αγροτών, οι οποίοι θα έχουν εγκαταληφθεί από του σοσιαλιστέ και θα έχουν καταλήξει στα πεζοδρόμια των μεγάλου πόλεων ψάχνοντα το μεροκάματο. Στο ίδιο γράμμα, η Βέρα Ζάσουλιτ παραπονιέται για του Ρώσου μαρξιστέ, που ισχυρίζονταν πω η αγροτική κοινότητα είναι μια αρχαϊκή κοινωνική μορφή. Καταλαβαίνετε λοιπόν, πολίτη, πόσο πολύ μα ενδιαφέρει η γνώμη σα αυτό το ζήτημα και πόσο θα μα βοηθούσατε αν διατυπώνατε τι ιδέε σα σχετικά με τι δυνατότητε εξέλιξη τη αγροτική κοινότητα και την ιστορική αναγκαιότητα όλων των χωρών του κόσμου να περάσουν ή όχι από όλε τι φάσει τη καπιταλιστική παραγωγή. Ο Μάρξ είναι 63 ετών και σοβαρά άρρωστο όταν με αυτό το γράμμα για πρώτη φορά στη ζωή του κάποιο του θέτει ουσιώδη ερωτήματα. Ερωτήματα που εξακολουθούν να τύφονται σήμερα όχι μόνο στου Ινδιάνου τη Τσιάπα, αλλά και στου αποκλεισμένου όλου του πλανήτη. Η ανθρωπότητα είναι μοναχά μια τερατώδη μεγέθυνση μηχανικών δυνάμεων ή μήπω υπάρχει μια άχρονη ποιότητα τη ανθρωπότητα. Ο καπιταλισμό είναι ένα αναγκαστικό στάδιο προ το κήπο των Εσπερίδων ή μήπω είναι η οριστική οριστικη απωλεια του. Ο Μάρξ απαντά στη Βέρα Σάζουλιτ στι 8 Μαρτίου του 1881. Ξεκινάει αναφερόμενο σε αυτά που έγραφε στο κεφάλαιο. Στη βάση του καπιταλιστικού συστήματο υπάρχει ο ριζικό χωρισμό του παραγωγού από τα μέσα παραγωγή. Θεμέλιο όλη αυτή τη εξέλιξη είναι η απαλωτρίωση των αγροτών, Μέχρι στιγμή, αυτή έχει πραγματοποιηθεί με τον πιο ριζικό τρόπο μόνο στην Αγγλία, αλλά όλε οι χώρε Δυτική Ευρώπη κινούνται προ αυτή την κατεύθυνση και καταλήγει. Συνεπώ, η ανάλυση που διατυπώνεται στο κεφάλαιο δεν υποστηρίζει, αλλά ούτε αντιτίθεται στη ζωντάνια και στο μέλλον τη αγροτική κοινότητα. Όμω, η ιδιαίτερη μελέτη μου σχετικά με την αγροτική κοινότητα, για την οποία ανέτρεξα σε πρωτότυπε πηγέ, με έπεισε πω αυτή η κοινότητα μπορεί να είναι το στήριγμα τη κοινωνική αναγέννηση στη Ρωσία, αρκεί πρώτα να εξουδετερωθούν οι δηλητηριώδει επιρροέ που τον κλειδονίζουν από όλε τι πλευρέ και στη συνέχεια να τι εξασφαλιστούν οι κανονικέ συνθήκε μια αυθόρμητη ανάπτυξη. Αν και το γράμμα τη Βέρα τον ταρακούνησε, ο Μάρξ δεν το παρέβλεψε. Πράγματι, την εποχή εκείνη, μελετούσε το βιβλίο Ancient Society του Λιούι Μόργαν, το οποίο σημαδοδοτεί τη γέννηση τη σύγχρονη τεχνολογία. Παρόλο που η απάντησή του στη Βέρα δεν ξεπερνά τη μία σελίδα, ο Μάρξ έγραψε 15 σελίδε σημειώσεων, οι οποίε συχνά ήταν αρκετά θολέ, όπω για παράδειγμα το σημείο όπου λέει πω η διάλυση του καπιταλισμού θα γίνει μέσα από μια τελική κρίση, η οποία θα σηματοδοτήσει μια επιστροφή των σύγχρονων κοινωνιών σε μια ανώτερη, αρχαϊκού τύπου μορφή τη συλλογική ιδιοκτησία και παραγωγή. Πρόκειται ουσιαστικά για μια θέση του Μόργαν, ο οποίο έγραφε, θα είναι μια αναγέννηση, αλλά με μια ανώτερη μορφή τη ελευθερία, τη ισότητα και τη αδερφότητα τη αρχαία φυλή οικογένεια. Στο τέλο τη ζωή του, ο Μάρξ μελετούσε τα στοιχεία που έθεταν υπό αμφισβήτηση το οικονομικό θεμέλιο του έργου του. Ενώ μέχρι τότε υποστήριζε την πρωτοκαθεδρία τη οικονομική δομή σε σχέση με την πολιτισμική υπερδομή υποδεικνύοντα έτσι το βιομηχανικό προλεταριάτο ω μοναδικό αρνητή του καπιταλισμού. Τώρα, μέσα από τι μελέτε του Μόργαν για την πρωτόγονη ελευθερία των Ιροκέζων και λόγω τη υποστήριξη αγροτική κοινότητα από τη Βέρα Ζάσουλιτ, ανακάλυπτε πω εκείνο που καθορίζει την ποιότητα των παραγωγικών σχέσεων τη κοινωνική οργάνωση είναι η ποιότητα τη κοινωνική οργάνωση, δηλαδή η επικοινωνία. Ο Μάρξ ομολογούσε σιωπηρά πω είχε λαθέψει. Αυτό, που συχνά μέχρι μίσου είχε εκφράσει την περιφρόνησή του προ την αγροτιά, Τώρα ξανά βρίσκεται την ενόραση τη νιώτη του και διατύπωνε την ύπαρξη ενό δεσμού, ο οποίο υπερπηδώντα τον καπιταλισμό, ένωνε την αρχαία οργάνωση τη ανθρωπότητα με την εωτερικότητα του σοσιαλισμού. Με άλλα λόγια στρεφόταν προ τον νεοζαπατισμό. Στι 21 Ιανουαρίου του 1882, 14 μήνε πριν από το θάνατό του, προλογίζοντα τη ρώσικη έκδοση του Κομμουνιστικού Μανιφέστου, ήταν το τελευταίο γραφτό του που δημοσιεύτηκε ενώ ζούσε, κατά κάποιο τρόπο η διαθήκη του, ο Μάρξ επανέρχεται για έσχατη φορά σε αυτά τα ζητήματα. Συνεπώ το ερώτημα τίθεται ω εξή: Η ρωσική αγροτική κοινότητα, μια αρχαϊκή μορφή εγγύου ιδιοκτησία, θα μπορέσει άραγε, παρόλο που ήδη κλειδονίζεται σοβαρά, να περάσει απευθεία στην ανώτερη, την κομμουνιστική μορφή τη συλλογική ιδιοκτησία. Ή μήπω θα πρέπει αντίθετα να διατρέξει προηγουμένω την ίδια διαδικασία διάλυση που χαρακτηρίζει την εξέλιξη τη Δύση. Ιδού, η μοναδική απάντηση που μπορούμε να δώσουμε τώρα. Αν η Ρωσική Επανάσταση δώσει το σήμα μια προλεταριακή επανάσταση στη Δύση, και αν και οι δύο ολοκληρωθούν, τότε η σημερινή συλλογική ιδιοκτησία στη Ρωσία θα μπορέσει να χρησιμεύσει ω αφετηρία για την κομμουνιστική επανάσταση. Αν εξαιρέσουμε το γεγονό ότι οι ρώσικε αγροτικέ κοινότητε τελικά διαλύθηκαν και ότι η πρωταρχική σώρευση του κεφαλαίου σε αυτή τη χώρα δεν πραγματοποιήθηκε από του καπιταλιστέ αλλά από του σοσιαλιστέ, αυτό που δείχνει η αλληλογραφία με τη Βέρα Ζάσουλιτ είναι ότι για τον Μάρξ ο σοσιαλισμό δεν συνίσταται σε μια αναδιανομή των καταναλωτικών αγαθών, αλλά στην ποιότητα των σχέσεων που αναπτύσσουμε μεταξύ μα πάνω σε μια έκθεση σε μια χώρα. Με άλλα λόγια, σε ποιον ανήκει το έθνο. Αν και η αγροτιά έχει ολοκληρωτικά εξαφανιστεί στι δυτικέ χώρε. Παραχωρώντα τη θέση τη στην αγροδιατροφική συμμορία, το γεγονό ότι σε μια περιοχή όπω η Ευρώπη το 30% του πληθυσμού έχει πλέον ορατά περιθωριοποιηθεί, ξαναφέρνει στο προσκήνιο την οξύτητα τη παρατήρηση του Μάρξ. Ο Λουί Αλτουσέρ είχε ισχυριστεί πω ανακάλυψε μια επιστημολογική τομή στο έργο του Μάρξ και διέγραψε τον νεαρό Μάρξ θεωρώντα τον ιδεαλιστή. Πρέπει τώρα να λάβουμε υπόψη μα μια νέα επιστημολογική τομή στην οποία αντιστοιχεί ο Γέρο Μάρξ. Αυτό ο Γερο Μάρξ δεν διαφέρει θεμελιωδό από τον νεαρό Μάρξ, αλλά αντίφτα ξαναζωντανεύει τη συνοχή του. Ο νεαρό Μάρξ είχε συλλάβει το μέλλον τη ανθρωπότητα ω πραγμάτο ενό παλαιού ονείρου. Ο Γερο Μάρξ διευκρινίζει τη φύση αυτού του ονείρου. Πρόκειται για την πραγμάτωση με σύγχρονη μορφή μια αρχαϊκή κοινωνική οργάνωση. Αυτή η σύγχρονη μορφή δεν είναι η δικτατορία του προλεταριάτου, ούτε η κομμούνα του Παρισίου, αλλά η αγροτική κοινότητα. Οι εργατιστέ μαρξιστέ, σαν τον Λουίζα Νοβέρ ή τον Charles Ριβ, μπορούν λοιπόν να πάνε να κουρεύονται. Προσκαλώ επομένω συμπολίτε μου να αναρωτηθούν σχετικά με την ουσία τη νεωτερικότητα. Τι είναι άχρονα νεωτερικό μέσα στο ανθρώπινο γεγονό, Τι είναι αυτό που συνιστά την ουσιώδη νεωτερικότητα του ανθρώπινου είδου σε σχέση με τα άλλα είδη, Τι είναι αυτό που οφείλουμε να υπερασπίσουμε για να παραμείνουμε νεωτερικοί. Ενώ από κάποια στιγμή και έπειτα ο Μάρξ μαζί με του διαφωτιστέ υποστήριζε πω οι αρχαίοι Έλληνε ήταν τα κανονικά παιδιά τη ανθρωπότητα, υπονοώντα έτσι ότι οι Κέλτε ή οι Ινδιάνοι ήταν τα παραπέδια τη. Στο τέλο τη ζωή του, δέχτηκε πω η αγροτική κοινότητα ήταν η πρώτη κοινωνική ομαδοποίηση ελεύθερων ανθρώπων η οποία δεν στηριζόταν στου ζεσμού αίματο. Συνεπώ, η ουσιώδη νεοτερικότητα του ανθρωπίνου γεγονότο βρίσκεται στην ελευθερία. Όχι την ελευθερία τη αγορά, αλλά σε εκείνο το κομμάτι μα που ξεφεύγει από τον προκαθορισμό, που συνιστά το οντολογικά μας, που μα λυτρώνει από το επαναληπτικό σύμπαν του ζώου και μα τοποθετεί εγγύηση του θείου. Σε αυτή την οντολογική ατελειά μα και μόνο σε αυτή βρίσκεται η ανθρώπινη ιδιτερότητά μα. Οι δεμοί είμαστε χειρότεροι και από τα ζώα. Οπουδήποτε ο άνθρωπο είναι μισθωτό, ξεπεσμένο, αποκτηνωμένο, οπουδήποτε η γη καταντά ατομική διοκτησία, οπουδήποτε η επικοινωνία διακόπτεται και η δραστηριότητα γίνεται ένα πράγμα αντί να είναι πράξη, παντού όπου η θρησκεία, η επιστήμη, η οικονομία επιζητούν να προκαθορίσουν τον άνθρωπο, η νεωτερικότητά μα ακυρώνεται. Και τότε οφείλουμε να την ξαναβρούμε. Είμαι πλέον σε θέση να συνοψίσω τη δική μου φιλοσοφία των δικαιωμάτων του ανθρώπου σεβασμό του οντολογικά ατελού και άχρονου κομματιού μα, ελευθερία τη απεριόριστη επικοινωνία, ελεύθερη πρόσβαση στον πλούτο τη γη, σεβασμό τη δραστηριότητα ω πράξη. Ποιο είναι ο τόπο αυτού του σύγχρονου, ο τόπο αυτή τη οντολογική ατέλεια του ανθρώπου, αν δεν είναι εκείνο ο τόπο για τον οποίο πέθαναν ο μουσουλμά για μάμα και του, εκείνος ο παδί του, εκείνο ο τόπο για τον οποίο φώναζαν πολεμώντα τον, τον κήπο, τον κήπο, τον κήπο. Από το κείμενο, αποκλεισμένοι από τον πολιτισμό. Έχω μιλήσει πάμπολε φορέ για το πόσο απαράδεκτο θεωρώ το γεγονό, πω εκατομμύρια μισθωτοί είναι αποκλεισμένοι από τον πολιτισμό σε μια κοινωνία που ισχυρίζεται ότι είναι δημοκρατική. Με αυτό δεν εννοώ αποκλεισμό από την παθητική κατανάλωση τηλεοπτικών θεαμάτων, βιβλίων, τσέπη ή εκθέσεων ζωγραφική, εννοώ αποκλεισμό από μια ενεργό σχέση με τον κόσμο. Είναι απαράδεκτο για μια δημοκρατική κοινωνία το ότι εκατομμύρια μισθωτοί δεν γράφουν ποτέ του μυθισθιστορήματα, θεατρικά έργα, ποιησι δεν κάνουν ταινίε και Είναι γνωστό πω η μισθωτή συνθήκη θεμελιώνεται σε μια κατάσταση διαρκού οικονομική υποταγή, σύμβαση εργασία και πολιτική εκπροσώπηση, εκλογικό δικαίωμα. Όμω στηρίζεται και στο γεγονό πω οι άνθρωποι που κατέληξαν μισθωτοί αποκόπηκαν από τι παλιέ αγροτικέ ή αστικέ παραδόσει του, χωρί να μπορούν να συνθέσουν έναν άλλο πολιτισμό πέρα από αυτόν τη ιδεολογική πλήση εγκεφάλου που επιβάλλει η αστική τάξη. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, η μισθωτή συνθήκη παρουσιάζεται και σαν μια κατάσταση πολιτισμική εξάρτηση αν ο μισθωτό συμμετέχει παθητικά στην παραγωγή των οικονομικών αξιών, παραμένει ουσιαστικά εξίσου αμέτωχο και στην παραγωγή των ανθρώπινων αξιών. Όταν δεν διαθέτει κανεί έναν πολιτισμό ο οποίο του επιτρέπει να αναγνωρίζει σε αυτόν τον εαυτό του ω ακέραιο άνθρωπο, όταν δεν μπορεί να συμμετάσχει ω άτομο στην παραγωγή και την επεξεργασία των αξιών, και όταν συνεχώ εκπροσωπείται από άλλου όχι μόνο στην πολιτική, αλλά σε κάθε όψη τη καθημερινή του ζωή, τότε βρίσκεται σε μια κατάσταση υποδούλωση, την οποία μπορούμε να ονομάσουμε φιλελεύθερο κολεκτιβισμό. Δεν πάει πολύ καιρό από τότε που οι φιλελεύθεροι καταδίκαζαν τον σοβιετικό κολεκτιβισμό. Όμω στην πραγματικότητα δεν καταδίκαζαν τον κολεκτιβισμό που υποδουλώνει το σύνολο τη κοινωνία. Αλλά απλώ και μόνο τον κολεκτιβισμό που περιορίζει τι οικονομικέ ελευθερίε, την εντό εισαγωγικών ελευθερία τη αγορά και ακυρώνει την αντιπροσωπευτική αστική δημοκρατία. Ουδέποτε καταδίκασαν τον οικονομικό, πολιτικό και πολιτιστικό κολεκτιβισμό, ο οποίο χαρακτηρίζει τη δικτατορία που ήδη επιβάλλουν στην εργασία. Μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε γιατί. Εκείνο που δύσκολα μπορούμε να κατανοήσουμε είναι πω στη διάρκεια δύο αιώνων κοινωνικού κινήματο, κανένα μα κανένα, ούτε μαρξιστέ ούτε αναρχικοί. Δεν κατόρθωσε να ορίσει και να καταγγείλει τη μισθωτή εργασία σαν μια φιλελεύθερη μορφή κολεκτιβισμού. Προσωπικά δεν μπορώ να δω παρά μία μόνο εξήγηση. Εξαιτία εκείνων που τον συνέλαβαν ω σύστημα, ο σοσιαλισμό παραμένει ένα υποσύνολο του αστικού πολιτισμού. Ενό πολιτισμού που, μια και είναι τόσο πλατή ώστε να περιλαμβάνει τον Ντεσάντ και την Τερέζα του Λιζιέ, δεν δυσκολεύτηκε να ενσωματώσει και τον Σοσιαλισμό. Σημείω του μεταφραστή. Με τον όρο Σοσιαλισμό, ο Λεμανάκα εννοεί όλο το εύρο του κοινωνικού και εργατικού κινήματο. Από του σοσιαλδημοκράτε έω του κομμουνιστέ και του αναρχικού. Το ζήτημα τη σχέση του ανθρώπινου πλάσματο με τον πολιτισμό, ζήτημα που εκφράζεται συγκεκριμένα στο δικαίωμα κάθε ανθρώπου να σκέφτεται και να εκφράζεται ελεύθερα ω άτομο, είναι για μένα ουσιώδε. Σε αυτό ακριβώ διαβλέπω τη δυνατότητα διάλυση τη καπιταλιστική ιδεολογία. Βέβαια το ζήτημα αυτό δεν είναι καινούριο. Σε μια εξαιρετική στιγμή διάβοια, ο Μάρξ το διασθάνθηκε γράφοντα τη γερμανική ιδεολογία το 1845. Ανοίγουν εισαγωγικά. Η αντίφαση ανάμεσα στην προσωπικότητα του κάθε προλετάριου και στι συνθήκε ζωή που του επιβάλλουν, δηλαδή τη μισθωτή εργασία, εμφανίζεται όλο μπροστά του, στο βαθμό που θυσίασε τη ζωή του από την πιο τρυφερή του ηλικία και δεν θα έχει ποτέ την ευκαιρία να υψωθεί μέσα στα πλαίσια τη τάξη του, σε συνθήκε που θα του επέτρεπαν να περάσει σε μια ανώτερη τάξη. Αν οι προλετάριοι θέλουν να σταθούν όρθιοι ω πρόσωπα, τότε πρέπει να καταργήσουν την προλεταριακή συνθήκη ύπαρξή του. Για να πραγματώσουν την προσωπικότητά του, πρέπει να ανατρέψουν το κράτο. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Παρόλο που δεν είναι σίγουρο ότι αυτή η αντίφαση εμφανίζει το λεζόντανι μπροστά στον κάθε προλετάριο, αν συνέβαινε αυτό δεν θα ήμασταν εδώ που είμαστε, αυτά τα λόγια του Μάρξ λένε πω η καπιταλιστική κυριαρχία δεν εκφράζεται μόνο με την οικονομική εκμετάλλευση, αλλά και με την αλωτρίωση τη ατομική προσωπικότητα του προλετάριου, καθώ και με το ότι δεν μπορεί να ανέλθει κοινωνικά αν δεν απαρνηθεί την προλεταριακή συνθήκη. Αντίθετα λοιπόν από ό,τι υποστηρίζουν το Κομμουνιστικό Κόμμα, τα συνδικάτα και οι αναρχοσυνδικαλιστέ, είναι ολοφάνερο πω μια ταξική συνθήκη την οποία πρέπει να την απαρνηθεί κανεί για να ανέλθει κοινωνικά δεν μπορεί να είναι πραγματικά ανθρώπινη και σίγουρα καθόλου τιμημένη. Καμιά γυναίκα, κανένα ομοφυλόφιλο, κανεί μαύρο και κανένα Εβραίο δεν είναι υποχρεωμένοι να απαρνηθούν αυτό που είναι γυναίκα, ομοφυλόφιλο, μαύρο, Εβραίο για να ανέλθουν κοινωνικά. Μόνο ο προλετάριο, ή ευραίος, είναι γυναίκα, ομοφυλόφιλο, μαύρο ή Εβραίο, είναι αναγκασμένο να απαρνηθεί αυτό που είναι προλετάριο για να το καταφέρει. Το ότι ο προλετάριο είναι αναγκασμένο να απαρνηθεί την κοινωνική καταγωγή του, αρκεί για να αποδειχτεί ότι άπαξ και το ανθρώπινο πρόσωπο προλεταριοποιηθεί, εξωστρακίζεται από την αστική ταυτότητα. Για τον Μάρξ, που έγραψε τα παραπάνω λόγια, η δυνατότητα χειραφέτηση του προλεταριάτου δεν περιοριζόταν απλώ στη δυνατότητα αυτοδιέθνηση τη παραγωγή, αλλά στη δυνατότητα πραγμάτωση τη ατομική προσωπικότητά του, δηλαδή στη δυνατότητα να απολαύσει και ο προλετάριο ελευθερίε εκείνε που οι αριστεριστέ διανοούμενοι μα, παιδιά καθηγητών οι περισσότεροι, αποκαλούν υποτιμητικά αστικέ ελευθερίε. Εκείνο ο Μάρξ διεκδικούσε το μοναδικό πράγμα που είναι αδιανόητο για έναν καπιταλιστή και για έναν σοσιαλιστή. Το να γίνει ο εργάτη αστό, δηλαδή να χειραφετηθεί πολιτικά, οικονομικά και πολιτισμικά ω άτομο ποτέ κανεί δεν ήταν τόσο ανατρεπτικό όσο εκείνο ο Μάρξ. Η ανικανότητα του σοσιαλισμού, έτσι όπω εκφράζεται μέσα από τι διάφορε σοσιαλδημοκρατικέ, μαρξιστικέ, αναρχικέ ή χριστιανικέ εκδοχέ του, να δημιουργήσει ένα καινούριο οικουμενικό πολιτισμό, πρέπει να μα βάλει σε σκέψει γύρω από τη φύση του αστικού πολιτισμού. Αν υποθέσουμε ότι μέσα στην οφειλελεύθερη κοινωνία μα εξακολουθεί να υπάρχει κάτι σαν πολιτισμό, αυτό ο πολιτισμό είναι ασφαλώ αστικό. Το ότι κατόρθωσε να επιβληθεί σημαίνει πω δεν επιβλήθηκε μόνο με το ψέμα. Δεν μπορεί κανένα να επιβληθεί επί αιώνε πάνω στο σύνολο των πολιτισμών ενό ολόκληρου πλανήτη μόνο με τα ψέματα. Αυτό ο πολιτισμό επιβλήθηκε επειδή εκφράζει ή εξέφραζε κάποτε κάποιε ποιότητε ανώτερε από τον άλλον πολιτισμό. Σε ό,τι αφορά τον αστικό πολιτισμό, λοιπόν, αυτό το ανώτερο στοιχείο είναι η αναγνώριση και ο σεβασμό του ατόμου. Η άγνοια αυτή τη διάσταση του όλου πράγματο ευθύνεται για την παρακμή και την πτώση όλων των προηγούμενων κολεκτιβιστικών προσπάθειων για χειραφέτηση. Γι' αυτόν τον λόγο η αστική τάξη κατάφερε τι για τον ίδιο λόγο αφομοίωσε εκ νέου τον σοσιαλισμό και γι' αυτό πάλι κατέρευσε ο Σταλινισμό. Τούτη άγνοια αποτελεί άλλωστε και το πιο αδύναμο σημείο των Ινδιάνων Ζαπατίστα. Από την άλλη μεριά, το αδύναμο σημείο του αστικού πολιτισμού βρίσκεται στο γεγονό ότι η σφαίρα μέσα στην οποία αποδέχεται, αναγνωρίζει και σέβεται το άτομο, είναι η σφαίρα τη ιδιωτική ιδιοκτησία και τη υλική κατανάλωση. Η σφαίρα των δικαιωμάτων του προσώπου, των πολιτικών ελευθεριών, τη ελευθερία του τύπου, τη σκέψη και τη έκφραση, δεν αποτελούν παρά διάφορα άλωθη για να παραμένει ακλόνητη η υλική ιδιωτική ιδιοκτησία. Το δεύτερο αδύναμο σημείο του αστικού πολιτισμού είναι ότι η αναγνώριση του ατόμου για την οποία η διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου λέει πω είναι οικουμενική, στην πραγματικότητα δεν ισχύει για όλου του ανθρώπου. Το σφάλμα των αριστερών διανοημένων βρίσκεται στο ότι πίστεψαν πω η αστική τάξη είναι ενιαία και αδιαίρετη και πω έκοβαν του δεσμού του με την αστική καταγωγή του από τη στιγμή που ήδη αποφάσισαν να πάρουν το μέρο τη εργατική τάξη. Φαντάστηκα λοιπόν ότι ο κόσμο τη εργασία μπορεί να αποτελέσει τον τόπο μια απάντηση στην αστική διανόηση και γι' αυτό καθαγίασαν και ανήψουσαν σε κάτι το ιερό την εργατική συνθήκη. Έτσι έπλασαν το μύθο τη ενιαία και αδιαίρετη τάξη και φυλάξαν του εργάτε στην ταξική αλωτρίωσή του, κόβοντά του κάθε δυνατότητα να ξεφύγουν από αυτήν. Μα πάνω απ' όλα δεν έδωσαν καμία απάντηση στο ζήτημα των δικών του αντιφάσεων. Καθώ ισχυρίστηκαν ότι δίθεν εγκατέλειψαν την τάξη του και πέρασαν στη μεριά τη εργατιά, στην πραγματικότητα δεν έκαναν τίποτα άλλο από το να διαμορφώσουν μια νέα αστική τάξη. Τη γραφειοκρατική αστική τάξη των διανοημένων, που είδαμε τόσο στην Σοβιετική Ένωση όσο και στο Σοσιαλιστικό Κόμμα, τι αθλειότητε είναι κανένα διαπράξει. Δεν υπάρχει μία ενιαία και αδιαίρετη αστική τάξη. Υπάρχουν πολλέ αστικέ τάξει. Υπάρχουν οι ενεργητικέ αστικέ τάξει που σχετίζονται άμεσα με το κεφάλαιο, βιομηχανοί, χρηματιστέ. Αλλά υπάρχουν και οι πιο παθητικέ αστικέ τάξει, διανοούμενοι κάθε λογή, νομικοί, καθηγητέ, γραφειοκράτε, που ρόλο του είναι να επεξεργάζονται την αστική ιδεολογία. Οι ενεργητικέ αστικέ τάξει είναι από τη φύση του κυριαρχικέ και ασπάζονται τη δημοκρατική ιδεολογία μόνο στον βαθμό και για όσοι αυτή εξυπηρετεί τον μετασχηματισμό τη εργασία σε εμπόρευμα διαθέσιμο στην ελεύθερη αγορά εργασία. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα να σπαστούν τον ολοκληρωτισμό όταν αυτό τι βολεύει. Από την άλλη μεριά, οι αστικέ τάξει τη διανόηση δικαιώνουν την ύπαρξή του μόνο μέσα σε δημοκρατικέ μορφέ κυριαρχία. Όταν επικρατεί ο ολοκληρωτισμό, τότε η ύπαρξή του δεν είναι και τόσο αναγκαία. Μπορούν βεβαίω κατά εξαίρεση να περάσουν στι τάξει των ΕΣΕΣ, αλλά κατά βάση πιστεύουν ειλικρινά στη δημοκρατική ιδεολογία. Μάλιστα, σε πολλέ περιπτώσει και υπό την πίεση ορισμένων γεγονότων, έχει συμβεί ολόκληρα πλήθη από αυτέ τι αστικέ τάξει να περάσουν προ στιγμή στο πλευρό των εργατών. Τα συμφέροντα όλων αυτών των διαφορετικών αστικών τάξεων δεν είναι ενιαία, αλλά αντιφατικά μεταξύ του και η ανατροπή οφείλει να οξύνει αυτέ τι αντιφάσει. Οι αριστεροί διανοούμενοι που κηρύσσουν το θάνατο του αστικού πολιτισμού στο όνομα τη εργατική τάξη δεν κατόρθωσαν ποτέ να διαπλάσουν έναν οικουμενικό πολιτισμό στον οποίο οι εργάτε θα μπορούσαν να αναγνωρίσουν τον εαυτό του. Ο Μάρξ, ο Μπακούνιν, ο Λένιν, ο Γκερέν, όλοι αυτοί δεν ήταν εργάτε. Η θεωρία τη εργατική τάξη είναι μια αστική θεωρία. Σε αυτό το σημείο βρίσκεται μία από τι κυριότερε αντιφάσει τη κοινωνία μα. Εδώ και κάπου στου αιώνε, η Επανάσταση συγκροτήθηκε ω ένα εγχείρημα εκείνων των αστών διανοουμένων που μπαίνουν στην υπηρεσία μια απο τι κυριοτερε αντιφασει τη κοινωνια μα εδω και καπου στου αιωνε η επανασταση συγκροτηθηκε ενα εγχειρημα εκείνο των που μπαινουν στην υπηρεσια μια ταξη η οποία υποτίθεται πω είναι φορέα μέσα δίρητης ιστορικής αναγκαιότητας και κάθε φορά τα σπασμένα τα πλήρωνε, ο κατά τη θεωρία φορέας επανάστασης, δηλαδή η φτωχή. Αυτό έγινε στη Γαλλία το 1789, στη Ρωσία το 1917 ή στην Ισπανία το 1937. Οι αριστεριστέ διανόμενε κάλυψαν και αναμασούν την κολεκτιβιστική θεωρία περί εργατική τάξη, όχι επειδή πιέζονται στο οικονομικό επίπεδο ακόμα και αζούν μέσα στη μεγαλύτερη φτώχεια αλλά επειδή μπορούν να σκέφτονται ω άτομα και να εκφράζονται αν εκπροσώπων ω άτομα. Γι' αυτό και δεν καταλαβαίνω πώ είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να ζητούν από την εργατική τάξη να σκέφτεται και να εκφράζεται με του όρου μια κολεκτιβιστική ταξική συνείδηση. Ο σοσιαλισμό αποδείχτηκε ανίκανο να γίνει ένα οικουμενικό πολιτισμό, επειδή οι διάφορε συνιστώσει του, σοσιαλδημοκρατικέ, μαρξιστικέ, αναρχικέ, χριστιανικέ κτλ., Προσκολήθηκαν σε σεκταριστικέ αντιλήψει και στάσει, δηλαδή αποδείχθηκαν ανίκανε να καταλάβουν ότι αποτελούν κομμάτια ενό όλου που εμπλουτίζεται από τι διαφορέ του. Ο σοσιαλισμό δικαιώνεται μόνο στο βαθμό που είναι ικανό να παράσχει αναγνώριση σε εκείνο το άτομο που υπερβαίνει την ατομική ιδιοκτησία και την ηλιστική κατανάλωση, δηλαδή στο βαθμό που είναι σε θέση να προτείνει μεγαλύτερε ελευθερίε και περισσότερη δημοκρατία από τον φιλελευθερισμό. Για να το καταφέρει αυτό, οφείλει να αναγνωρίζει τι διαφορετικέ ιδιοσυγκρασίε που τον απαρτίζουν. Να του επιτρέπει να συνευρίσκονται στην ίδια συζήτηση να δίνει τον λόγο σε όσου αποκλείει ο φιλελευθερισμό και να αφήνει ελεύθερη τη σκέψη όχι μόνο στα πανεπιστήμια, αλλά και στην πολιτική. Όμω όλη αυτή η συζήτηση με επίκεντρο τη δημοκρατία έμενε μονίμω στο σκοτάδι. Κάθε συνιστόσα του σοσιαλιστικού κινήματο αντιλαμβανόταν τη δημοκρατία απλώ σαν ένα εργαλείο που θα τη επέτρεπε να καταλάβει την εξουσία ή σαν ένα θέμα που δεν έχριζε σκέψει. Ποτέ δεν την αντιλήφθηκαν σαν έναν τρόπο να συμπορευόμαστε με τι ιδιαιτερότητέ μα. Αν ο σοσιαλισμό θέλει να γίνει ένα οικουμενικό πολιτισμό, οφείλει να πάει μακρύτερα από την αστική τάξη αναγνωρίζοντα την ατομικότητα όλων των ανθρώπων, ακόμα και των εργατών, και επιτρέποντα έτσι τον καθένα να σκέφτεται και να εκφράζεται ω άτομο. Το θέμα δεν είναι τόσο η ρήξη με τον αστικό πολιτισμό, όσο πολύ ευρύτερα η ρήξη με την υποδούλωση του ανθρώπου. Το κίνημα των σοσιαλιστών, μαρξιστών ή αναρχικών διανοουμένων δεν πρέπει να έχει στόχο του τη συμπόρευση στο πλευρό τη εργατική τάξη, αλλά την ανηλεγγύη με του εργάτε εκείνου που πασχίζουν να ξεφύγουν από την υποδούλωση. Για αυτό το σκοπό, αυτό το κίνημα οφείλει να εγκαταλείψει τι μαρξιστικέ ή αναρχικέ βεβαιότητε του. Ο μαρξιστή ή ο αναρχικό διανοούμενο που δεν διεκδικεί το δικαίωμα όλων των ανθρώπων ανεξαιρέτω και ιδιαίτερα των εργατών να εκφράζονται ελεύθερα ω άτομα, συντηρεί τον κολεκτιβισμό και παραμένει αστό. Το θεμελιώδη ερώτημα στον πολιτισμό είναι να μάθουμε με ποιου τρόπου μπορούν οι διαφορετικοί άνθρωποι να είναι μαζί. Είναι το ζήτημα του πλουραλισμού και τη δημοκρατία. Αυτό που προσπαθώ είναι να στιγματίσω τον κοινωνικό αποκλεισμό που συμπυκνώνεται στη μισθωτή κατάσταση, δηλαδή σε ένα κολεκτιβιστικό σύμπαν, μέσα στο οποίο το άτομο ποτέ δεν λαμβάνεται υπόψη ω τέτοιο, αλλά μονίμω εκπροσωπείται και θεωρείται σαν ανώνυμο μέλο μια εργατική μάζα ή μια μάζα ανέργων. Πασχίζω επίση να στιγματίσω την ανικανότητα των σοσιαλιστών, από του σοσιαλδημοκράτε έω του αναρχικού, να δημιουργήσουν ένα καινούριο πολιτισμό. Πασχίζω τέλο να στιγματίσω τη συμμετοχή των αριστερών διανοωμένων, των αναρχικών συμπεριλαμβανομένων. Στην επεξεργασία για την ενδυνάμωση τη κολεκτιβιστική σκέψη. Όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία αφορούν την ταυτότητα και την ελευθερία έκφραση, είναι πάρα πολύ παλιά. Α μην το ξεχνάμε. Από το κείμενο: Πώ να μιλήσει τη γλώσσα του αφεντικού σου, όταν είσαι μισθωτό εργάτη. Μια επιστολή στην Ιζαμπέλ Στεγκέρ. Πρόσφατα, ένα φίλο μου με συμβούλεψε να διαβάσω ένα βιβλίο του αντιλέζου συγγραφέα Πατρίκ Σαμουαζό. Ο τίτλο του και μόνο είναι ένα ολόκληρο πρόγραμμα, γράφοντα σε μια υπόδουλη χώρα. Ένα άλλο φίλο επιστρέφοντα από το Λάο μου έλεγε τις προάλληλη πω κουβέντιασε εκεί με κάποιον που μιλούσε γαλλικά και ο οποίο του είπε ότι γνώριζε τα γαλλικά επειδή παλιά ήταν σκλάβο των Γάλλων. Αυτέ οι δύο πληροφορίε παραπέμπουν σε συγκρουσιακέ σχέσει με τη γλώσσα. Πρόκειται για την αντίθεση, μέσα στο πλαίσιο τη απεικιοκρατία, ανάμεσα στη μητρική γλώσσα του ντόπιου και τη γλώσσα του απεικιοκράτη. Μπορούμε εδώ να αναλογιστούμε τον αγώνα των φεμινιστριών διανομένων. Παρόλο που δεν του κατέστειλαν τη χρήση τη μητρική γλώσσα του, τη θεωρούσαν γλώσσα των αντρών και συνεπώ εχθρική προ τι γυναίκε. Ή πάλι τον αγώνα των ομοφυλόφιλων διανοουμένων που κατηγορούσαν τη γλώσσα ω ετεροφιλοφιλική και συνεπώ εχθρική προ του τη ομοφυλόφιλου ομοφυλόφιλε. Αυτέ οι συγκρούσει εμφανίζονται επειδή μέσα από την ίδια τη δραστηριότητά του, αυτοί αυτέ οι διανοούμενοι διανοούμενε βρίσκονται σε άμεση σχέση με τη γλώσσα. Ωστόσο, υπάρχει μια κοινωνική κατηγορία που όλοι αναγνωρίζουν σε πόσο εύθραστη κατάσταση βρίσκεται. Οι δε δεν θα συναντιόμασταν στην Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ώστε να μιλήσουμε για τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Αλλά κανεί δεν λέει αν αυτή η κοινωνική κατηγορία έχει συγκρουσιακέ σχέσει με τη γλώσσα. Εκείνη την εποχή, κατά την οποία σχηματίστηκε ο καπιταλισμό και εργατίστηκε η ιδεολογία, εμεί οι μισθωτοί εργάτε ήμασταν στην πλειονότητά μα άνθρωποι του ίδιου έθνου. Και μάλιστα άντρε θεωρούμε ενετεροφιλόφιλοι. Και επειδή μιλάμε την ίδια εθνική γλώσσα με τον οργοδότη μα, με τον τραπεζίτη μα ή με τον οργατοπατέρα μα, Θεωρήθηκε ότι δεν έχουμε συγκρουσιακέ σχέσει με τη γλώσσα και πω το πρόβλημά μα είναι αποκλειστικά και μόνο οικονομική και κοινωνική φύση. Στο παράρτημα του βιβλίου του Γενετική συγκένεια των Φαραωνικών, Αιγυπτιακών και των Ευρωαφρικανικών Γλωσσών, ο Σενεγαλέζο ερευνητή Σέι Γκάντα Ντιόπ, αντιπαρατηθέμενο στο Σάρτρ, σημαίνει πω λέξει που πλουτίζουν τα ευρωπαϊκά λογοτεχνικά έργα, όπω δρύ, γκί, ανθεμή, κισό, έλατο, χιόνι κτλ. Είναι αδύνατο να μεταφραστούν στα Αφού δεν παραμπέμπουν στα βιώματα του Σενεγαλέζου και συνεπώ δεν έχουν κανένα ποιητικό ενδιαφέρον για του Σενεγαλέζου διανοημένου, στου οποίου ο Ευρωπαίο Απικιοκράτη επέβαλε τη γλώσσα του. Παρόμοια υπάρχει στη δική μα γλώσσα στα γαλλικά ένα σύνολο από εκφράσει που εμεί, εμεί οι δεν θα μπορέσουμε ποτέ να γνωρίσουμε μέσα στην πρακτική εμπειρία μα και οι οποίε είναι για μα σαν μια ξένη γλώσσα. Παίζω τι συμμετοχέ μου, αυξάνω το κεφάλαιό μου, προστατεύω την κληρονομιά μου κτλ. Η δική μα κατάσταση είναι τελείω διαφορετική από εκείνη των αποικιοκρατούμενων, των φεμινιστριών ή των ομοφυλόφιλων διανοούμενων, με την έννοια ότι δεν έχουμε πρόσβαση σε κανένα από τα γλωσσικά συστήματα, σε καμία από τι γλώσσε που οργανώνουν τον κόσμο και τον νοηματοδοτούν. Δίκαιο, φιλοσοφία, λογική, επιστήμε κτλ. Απέναντι σε μια κουλτούρα, η οποία παραπέμπει σε αστικέ αξίε, πώ να ζευγαρώσει και να πετύχει κοινωνικά, δεν έχουμε κανένα χώρο που θα μα επέτρεπε να μοιραστούμε τα συναισθήματά μα. Ζούμε μέσα στη λίγδα των εργοστασιών, μέσα στην απομόνωση τη ανεργία μέσα στι κακοφτιαγμένε εργατικέ πολυκατοικίε και τα συναισθήματά μα είναι καταδικασμένα να είναι τα συναισθήματα τη Madame Bovary. Αν εμεί οι μισθωτοί εργάτε δεν κατορθώνουμε να φέρουμε στο προσκήνιο τη φύση τη σχέση μα με τη γλώσσα, αυτό συμβαίνει επειδή, αντίθετα από του διανοούμενου, δεν έχουμε σχέση σύγκρουση με τη γλώσσα, αλλά σχέση αποκλεισμού. Ο Ρολάν Μπαρτ μιλούσε για ένα προλεταριάτο πλήρω αποκλεισμένο από την κουλτούρα. Όπω τα ζώα δεν έχουν μαγειρική τέχνη παρόλο που τρώνε, έτσι και εμεί δεν έχουμε γλώσσα παρότι μιλάμε. Δεν μπορούμε να φέρουμε στο προσκήνιο κάτι που δεν έχουμε. Το βιβλίο του Πατρίξα Μουαζώ αρχίζει με αυτά τα λόγια. Πώ να γράψει, όταν η φαντασία σου αρχίζει και τελειώνει από τον ξύπνο σου μέχρι και τα όνειρά σου με εικόνε, σκέψει και αξίε που δεν είναι δικέ σου. Πώ να γράψει, όταν φυτοζοεί έξω από τι κινητήριε ορμέ που καθορίζουν τη ζωή σου. Πώ να γράψει, όταν είσαι υπόδουλο. Ορισμένε εικόνε, σκέψει και αξίε τη κοινωνία μα παρόλο που εκφράζονται στη μητρική μου γλώσσα, μου είναι πιο ξένε από όσο σε έναν διανοούμενο ακόμη και αντιλέζω, γιατί αυτό τουλάχιστον γνωρίζει τι είναι η γραφή. Πώ να γράψει τη γλώσσα του αφεντικού σου όταν είσαι μισθωτό εργάτη. Τι μπορούν να σημαίνουν εκφράσει όπω ελευθερία του σκέπτεστε ή λαϊκή κυριαρχία για το 20% των αναλφάβητων οι οποίοι καταγράφονται στο στρατό ή για του νέου των προαστίων που, όπω έλεγε μια εκπομπή στην τηλεόραση, το λεξιλόγιο του δεν ξεπερνά τι λίγε εκατοντάδε λέξει ή τέλο για αυτή την κοινωνική κατηγορία, όπου όποιον διαβάζει και στοχάζεται, το θεωρούν φλόρο. Για να γνωρίσει κανεί τη σχέση του με τη γλώσσα, πρέπει να καταπιαστεί με αυτήν. Οι ελάχιστοι εργάτε οι οποίοι αποτύπωσαν μια προλεταριακή λογοτεχνία, μέσα στην αδιαφορία των συντρόφων του που δεν διαβάζουν και την αδιαφορία τη αστική τάξη για τα πράγματα του λαού, βίωσαν στο πετσί του τη μοναξιά και τον αποκλεισμό του από τη γλώσσα. Αν και έκαναν χειροπιαστή τη διεκδίκηση τη ελευθερία του σκέπτεστε, δεν κατάφεραν ωστόσο να τη διατυπώσουν. Δεν υπάρχει υποδούλωση χωρί γλώσσα τη υποδούλωση. Δεν υπάρχει γλώσσα τη υποδούλωση χωρί εκμηδενισμό τη γλώσσα του υπόδουλου. Δεν υπάρχει αγώνα εναντίον τη υποδούλωση χωρί αγώνα κατά τη γλώσσα τη υποδούλωση. Από την ενότητα Μικρέ πρόζε χωρί ποιήση. Το κείμενο νίκη. Στα τέλη Απριλίου το κόμμα είχε χάσει τόσα μέλη που ακόμη και η παραμικρότερη αποστασία θα το διέλει ολοκληρωτικά. Για να πούμε όλη την αλήθεια δεν είχαν απομείνει παρά μόνο δύο μέλη. Ο Γενικό Γραμματέα και η νεαρή αδερφή του. Δόξα τω Θεώ, δεν υπήρξε αποστασία. Παρ' όλα αυτά, η νεαρή αδερφή παντρεύτηκε και συνόδευσε τον σύζυγό τη στη Βενεζουέλα, όπου ήταν ιδιοκτήτη πετρελαιοπηγών. Ο Γενικό Γραμματέα έμενε κάγκελο με αυτό το γάμο, προφανώ γιατί δεν γνώριζε ότι το κόμμα είχε επαφέ με τόσο μακρινά σημεία του πλανήτη και με άτομα μια κοινωνική τάξη η οποία δεν είχε καμία σχέση με την παραδοσιακή βάση του. Οι νεώνυφοι δεν υπελέξε, στο αεροδρόμιο του Ζάβεντεμ, όπου συνόδευσε το συζυγικό Ζεύγο. Ο Γενικό Γραμματέα παρατήρησε πω η αδερφή του διατηρούσε το αυστηρό και κάπω θλιμμένο ύφο τη αγωνίστρια. Αυτό τον έκανε να σκεφτεί ότι η νεαρή γυναίκα παρέμενε πιστή στα ιδιώδη του κόμματο, παρόλο που του φάνηκε πω διέκρινε στα μάτια τη μια λάμψη η οποία μαρτυρούσε πόσο ευτυχισμένη ήταν που το εγκατέλειπε. Από τότε δεν ξανά είχε νέα τη. Γιατί λοιπόν να κάφτηκε να τυπώνει κάρτε μελών και δελτία οικονομική ενίσχυση στο κόμμα. Είχε κανένα λόγο να φτιάχνει κομματικέ φραγίδε. Όλα αυτά έμοιαζαν πια πολύ γραφειοκρατικά για ένα κόμμα το οποίο είχε απομείνει με ένα μόνο μέλο και που δεν διέθετε πλέον επαρκέ πολιτικό προσωπικό για να ασχολείται με τέτοια πράγματα. Όταν έχει απομείνει μοναδικό μέλο ενό κόμματο, το δυσκολότερο δεν είναι τόσο η συμμετοχή στι τοπικέ συνελεύσει, δεν γίνονται πια, όσο η εργάνωση των συνεδρίων. Ο Γενικό Γραμματέα είχε πάψει πια να πηγαίνει κάθε Τετάρτη 5 με 7 το απόγευμα στην ταβέρνα Σεντ Κρουά τη πλατεία Φλαζή. Μένει σπίτι του και περνάει την ώρα του μπροστά στο παράθυρο του πρώτου ορόφου, ξαναδιαβάζοντα το παλιό μανιφέστο για να βαστάει άσβεστη τη σπίθα. Δεν πρέπει πάντω να έχει κανένα παράπονο. Η πολυπόθητη πετών αρμένη ενότητα του κόμματο έγινε επιτέλου πραγματικότητα. Το κείμενο Ο Κινέζο Στρατηγό και το Ψαράκι. Λένε πω το παρακάτω απόφθεγμα που παραθέτω από μνήμη το χρωστάμε στον στρατηγό Τσου Αν δώσει ένα ψάρι σε έναν άνθρωπο, θα μπορέσει να φάει σήμερα. Αν τον μάθει να ψαρεύει, θα μπορεί να έχει φαγητό σε όλη του τη ζωή. Στη γεμάτη τρομακτική σύγχυση εποχή μα, η σοφία αυτού του αποθέγματο απαιτεί ένα σχολιασμό. Ο άνθρωπο που πεινάει δεν θέλει και πολλή ώρα για να μάθει να ψαρεύει. Μαθαίνει μάλιστα πολύ πιο γρήγορα όταν έχει φίλου που και αυτοί πεινούν και μπορούν να ανταλλάξουν μεταξύ του τι γνώσει του για το ψάρεμα. Μπορούν, α πούμε, να χωριστούν σε ομάδε. Η πρώτη θα ξεκινάει από την πάνω μεριά του ποταμού και θα κατεβαίνει χτυπώντα τα νερά και διώχνοντα τα ψάρια προ τα κάτω. Η άλλη θα περιμένει στην κάτω μεριά του ποταμού όπου θα έχει φτιάξει ένα μικρό φράγμα από πέτρε σε κάποιο κάπω βαθύτερο σημείο του. Εκεί θα παγιδεύουν τα ψάρια και θα μπορούν πιο εύκολα να πιάσουν όσα χρειάζονται για να φάνε. Σε κάθε περίπτωση όμω η αλήθεια είναι πω όταν ένα άνθρωπο πεινάει, δεν φταίει γι' αυτό το ότι δεν ξέρει να ψαρεύει, αλλά το ότι ο ιδιοκτήτη του ποταμού ή οι γραφειοκράτε του ανώτατου Σοβιέτ του Σουβιέτ, το απαγορεύουν να ψαρεύει εκεί και γενικά να έχει πρόσβαση στο φυσικό πλούτο του κήπου, ενώ την ίδια στιγμή με τα κατάλληλα νομοθετικά διατάγματα και όχι μόνο καταστρέφουν κάθε αυθεντική κοινότητα. Συμβαίνει συχνά το ψάρι που δίνει στον πεινασμένο για να φάει να το έχει ψαρέψει ο ίδιο, μόνο που η δουλειά του δεν τον πληρώνει αρκετά ώστε να μπορεί να το αγοράσει. Κάπω έτσι φτάσαμε να δούμε τι προάλλε στην τηλεόραση το φλιβερό θέαμα με του Βρετώνου ψαράδε που έτρεχαν να βρουν καμιά κονσέρβα σαρδέλε ή τόνου στα κοινωνικά παντοπολία. Το κείμενο ανθισμένο για σεμί. Το γεγονό ότι είμαστε μέλη τη ίδια κοινωνική τάξη ή ότι έχουμε τι ίδιε ιδέε δεν σημαίνει οπωσδήποτε πω έχουμε κοινού στόχου ή κοινά σχέδια. Οι περισσότεροι από του στοχού αυτού του κόσμου, για παράδειγμα, δεν αποζητούν μια επίγεια ΕΔΕΜ, αλλά θέλουν να γίνουν σαν του πλούσιου, να ζουν και αυτοί με τι χαζέ ανέσει των αστών, Όσο για εκείνον που δεν έχει τίποτα, αλλά φλέγεται από το πνεύμα των Ευαγγελίων ή από το δαίμονα τη Αναρχία, αυτό είναι ο πιο μοναχικό άνθρωπο στον κόσμο. Η μοναξιά είναι το παράδοξο που ο Χριστιανό ή ο Αναρχικό οφείλουν να λύσουν για να ξεφύγουν από τη δυστυχία. Η αναζήτηση τη πνευματική ευημερία μοιάζει τόσο μάταιη, όσο και η αναζήτηση τη ηλική ευημερία. Σήμερα είναι 1η Ιανουαρίου και το γιαζεμί στα σκαλοπάτια μα άρχισε να ανθίζει και να σκορπάει την υπέροχη εβοδιά του. Μπορεί άρα για να γαλινέψει κανεί πνευματικά απλώ και μόνο παρατηρώντα ένα τόσο συνηθισμένο θέαμα. Μήπω αρκεί να θαυμάζουμε την κινούμενη ύπαρξη του φυτικού βασιλείου για να ξαναβρούμε την ψυχική και μα ειρήνη. Η δυστυχία μα οφείλεται στο γεγονό ότι είμαστε πάρα πολύ μέσα στη μοναξιά μα. Πολλοί πλούσιοι μέσα στη φτώχεια μα, πολλοί νοήμονε μέσα στη βλακεία μα. Η αστική τάξη παίρνοντα την εξουσία, διέριξε την πανάρχια σύμβαση που ήθελε να μένουν καλά κρυμμένα τα μυστικά τη εξουσία και τα όπλα τη κυριαρχία. Δεν μπορούμε πια να κρυφτούμε πίσω από το μυστικό και μα συντρίβει η ίδια μα η Παλιότερα τα πράγματα ήταν πιο απλά. Ο άνθρωπο γεννιόταν σε κάποιο αγροτόσπιτο, αν είχε αρκετή δύναμη έγαιρνε πάνω στη γη και δεν ξανασηκωνόταν παρά για να μπει μέσα τη. Το πρωί, το μεσημέρι και το απόγευμα, η καμπάνα μα καλούσε να προσευχηθούμε, να γύρουμε λιγάκι παραπάνω προ τη γη και οι απλέ, μαφλογερέ σκέψει μα απευθύνονταν ολόησια προ την Παρθένο Μαρία. Το βραδάκι γυρίζαμε σπίτι για να διπνήσουμε με έναν χιλιό αποκριθάρι. Οι μέρε και οι νύχτε διαδέχονταν η μία την άλλη χωρί πολλέ εκπλήξει. Την Κυριακή πηγαίναμε στη λειτουργία και προσθέταμε λίγο λαρδί στον καθημερινό κιλό, πράγμα που μα έκανε να πιστεύουμε στην ευημερία. Ο καθένα, παπά, χειροτέχνη, άρχοντα, έμπορο ή αγρότη, ήταν στη θέση του και υπήρχε μια θέση για όλου. Έτσι δεν είχαμε να αναρωτηθούμε για πολλά και κανένα δεν ένιωθε να ματαιώνεται εξαιτία τη στόχια του. Κανένα δεν ένιωθε την ανάγκη να μάθει περισσότερα για αυτήν. Από το κείμενο Κριτική τη Μορφή στι Επιτροπέ Ανέργων, στι Επιτροπέ τη ΙΑΠΑ, στην Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, στο Ζησιέ, στην Μπορντάλ, στο Βερολίνο, στην Αθήνα, στη Βαρκελόνη, κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν με μεγαλύτερη ή μικρότερη επιτυχία να συναχθούν ελεύθερα για να μιλήσουν για τα προβλήματά του και να αναζητήσουν λύσει. Οι τόποι και οι μέρε διαφέρουν, και όμω κάθε φορά πρόκειται για την ίδια συνέλευση. Για την ίδια αναζήτηση ενό καινούριου τρόπου να είμαστε μαζί. Η κριτική τη μορφή είναι μια λογοκλοπή. Η λογοκλοπή είναι αναγκαία. Την επιβάλλει πρόοδο μια απόπειρα να γίνουν κατάσταση μερικά αποσπάσματα του άρθρου του Αλέν Λέι Γκυγιαντέρ για δρομέ μια συλλογική κριτική. Στο άρθρο αυτό, ο Λέι καταθέτει τη μαρτυρία του από την ενθουσιώδη θεωρητική ζωή και το οδυνηρό τέλο τη ομάδα που είχε συναχθεί γύρω από την επιθεώρηση ο τυφλοπόντικα τη Βρετάνη κατά τη δεκαετία του 70. Επειδή είχα την ευκαιρία να γνωρίσω αλλού του είδου ενθουσιασμού και τι είδε απογοητεύσει, συμπεραίνω πω υπάρχουν σταθεροί κανόνε που διέπουν τι προσπάθειέ μα και τι αποτυχίε μα. Ο λόγο που δεν σκεφτόμαστε τον τρόπο με τον οποίο είμαστε μαζί είναι επειδή αυτό ο τρόπο θεωρείται πάντοτε σαν ένα δευτερεύον στοιχείο τη συζήτηση. Αυτό σημαίνει ότι η δραστηριότητα που μα ξαναενώνει δεν έχει τη δική τη σκέψη. Ή πράγμα που είναι το ίδιο, σημαίνει πω η λογική τη οργάνωση μετριέται αποκλειστικά και μόνο με τι πρακτικέ, τα υλικά ή ιδεολογικά αντικείμενα που κατασκευάζουμε, τι οποίε παράγει. Έτσι, υποτίθεται ότι το γεγονό πω εκδηλώνουμε τη θέληση να ξαναενωθούμε δεν εκφράζει την επιθυμία μα να οργανώσουμε τη ζωή μα, αλλά πρόκειται απλώ για ένα τεχνικό φαινόμενο στην υπηρεσία ενό σκοπού που είναι εξωτερικό από το ότι οργανωνόμαστε. Συνέπεια αυτή τη σύλληψη είναι μια οφειλημιστική θεώρηση τη οργάνωση. Η οργάνωση δεν είναι το υποστήριγμα των σχέσεών μα, των συμπαθειών και των αντιπαθειών μα, αλλά μια απλή μορφή, ένα εργαλείο. Έτσι, ο τρόπο με τον οποίο οργανωνόμαστε δεν έχει και πολύ σημασία, άπαξ και πετυχαίνουμε το στόχο μα και το κόμμα θριαμβεύει. Την οργάνωση δεν τη σκεφτόμαστε σαν ένα φαινόμενο καθεαυτό, αλλά αποκλειστικά και μόνο διαμέσου των αποτελεσμάτων τη. Ο στοχασμό περί τη ίδια τη οργάνωση έχει εκδιωχθεί από τον ορθολογικό πυρήνα τη σκέψη μα. Έχουμε τόσο πολύ αφομοιώσει την οφειλομιστική σκέψη τη οικονομία, ώστε αποδεχόμαστε χωρί κριτική τον τρόπο με τον οποίο μα οργανώνουν μέσα σε ένα κράτο, σε ένα κόμμα, σε ένα εργοστάσιο ή στην Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Η θέλησή μα να προσεγγίσουμε το ζήτημα τη εργασιακή απασχόληση, συνεπώ να προσεγγίσουμε τον τρόπο με τον οποίο η οικονομία, ο καπιταλισμό, οργανώνει τη ζωή άρα να προσεγγίσουμε ενδεχομένω μια σύλληψη του με ποιον τρόπο μπορεί να διαλυθεί αυτή η οργάνωση τη ζωή, οφείλει να εμπεριέχει την επιθυμία μα να ξαναενωθούμε ω αληθινά σκεπτόμενα υποκείμενα. Συζητούσαμε γύρω από ένα θέμα έχοντα έναν συντονιστή, ομιλητέ και ένα κοινό που καθόταν στοιχισμένο στα καθίσματα ενό αμφιθεάτρου κοιτάζοντα έναν μαύρο πίνακα. Μπορούμε λοιπόν να βεβαιώσουμε πω υπήρχαν όλε οι προποθέσει για να κάνουμε κριτική σε μια οργάνωση τη εργασία που ασκεί την ηγεμονία τη πάνω στι εφήμερε ύπαρξει μα. Οι συνάξει μα γέννησαν συζητήσει, διαμάχε και ελπίζαμε να γεννήσουν και πρακτικέ. Για έξι ολόκληρου μήνε, ένα βράδυ κάθε μήνα, αυτέ οι συναντήσει διαμεσολάβησαν τι κοινωνικέ σχέσει μα, διανέμοντα ένα σύνολο ρόλων. Η δομή των συναθρήσεών μα μα διαπερνούσε ω άτομα και ω συνέλευση. Ήταν το υπόβαθρο που διαμεσολαβούσε του τρόπου με του οποίου ο καθένα έπαιρνε το λόγο, χειρονομούσε, έβλεπε. Ωστόσο, ο χώρο στον οποίο διαδραματίζονταν τα λόγια μα, οι χειρονομίε μα, τα βλέμματά μα, είχε δομηθεί με έναν τρόπο που συνέχιζε να παράγει και να αναπαράγει τα στερεότυπα που κουβαλάμε μέσα μα. Όποιο συμμετείχε παρεμβαίνοντα ή μη παρεμβαίνοντα, άντρε, γυναίκε, καθηγητέ, στελέχη, εργάτε ή άνεργοι, εξακολουθούσε να εκφράζει έγνοιε και ασχολίε που ήταν αλλού. Θα μπορούσαμε να περιγράψουμε τον τόπο και όσου βρίσκονταν εκεί σαν μια σκηνοθεσία η οποία μα εμπεριείχε μαζί με τα λόγια μα, τι σιωπέ μα, του ορίβου μα. Καθώ δεν καταφέραμε να δώσουμε ένα νόημα σε μια κατάσταση την οποία εμεί ήδη δημιουργήσαμε μέσα σε αυτόν τον τόπο, Όπου υποτίθεται πω θα συζητούσαμε για την εργασιακή απασχόληση, δηλαδή για τον τρόπο με τον οποίο μα οργανώνουν, δεν κάναμε τίποτα περισσότερο από το να παριστάνουμε τι λειτουργίε που εκτελούμε ή δεν εκτελούμε πια, αλλού, σε έναν άλλο τόπο. Παρόλο που η αίθουσα, οι ομιλίε και οι άνθρωποι που μιλούσαν είναι αδιαχώριστοι, εμεί εξακολουθούσαμε να ζούμε σαν χωρισμένε υπάρξει. Η δυσκολία μα να δράξουμε τη σκέψη που εξακολουθούσε να μα οργανώνει, είχε ω αποτέλεσμα η σκέψη αυτή να συνεχίζει τη δουλειά τη μέσα στι συζητήσει μα και εμεί να την υφιστάμεθα. Επειδή λοιπόν η συζήτησή μα για το θέμα έκρεβε στο σκοτάδι την πραγματικότητα των υπάρξεών μα, γι' αυτό και παρέμενε αναγκαστικά μια ουτοπική συζήτηση. Οι συναθρήσει μα τα διάκοπα από την κατάσταση στην οποία ο καθένα μα βρισκόταν αλλού, σε έναν άλλο τόπο, σε έναν άλλο κόσμο. Αντί να μιλάμε για τη δουλειά, η δουλειά μιλούσε για μα. Απέναντι στι εξωπραγματικέ συναθρήσει μα, ο εξωτερικό κόσμο παρέμενε ο πραγματικό κόσμο. Δεν είχαμε κοινή γλώσσα για να εκφράσουμε τι διαφορέ μα, ούτε κοινό προσανατολισμό αυτό που μας ξαναένωνε δεν μας ανήκει ακόμη. Δεν μπορέσαμε να δράξουμε αυτό στο οποίο θέλαμε να ασκήσουμε κριτική και έτσι αυτό μας έκανε κριτική. Παραμείναμε οργανωμένοι από έναν κόσμο που μας χωρίζει. Η κατεστημένη ισορροπία αμφισβητείται κάθε φορά που κάποιοι άγνωστοι άνθρωποι προσπαθούν να ζήσουν αλλιώ. Το αντικείμενο τη ομάδα μα μέσα στην Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ήταν η κριτική μια οργάνωση τη ζωή που μα εκμεταλλεύεται, μα ρίχνει στην ανεργία και μα αποκλείει. Μια οργάνωση τη ζωή που μα επιβάλλεται ακόμη και μέσα στι απόπειρέ μα να ξαναενωθούμε έξω από αυτή. Δεν είμαστε υποταγμένοι μόνο στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγή, είμαστε υποταγμένοι και στον τρόπο με τον οποίο οργανώνει τον χρόνο και τον χώρο. Χρησιμοποιεί τι παραμικρότερε ανάγκε του κορμιού μα και αναπαράγεται μέσα από αυτέ. Η κριτική τη εξάρτησή μα είναι αδιαχώριστη από την κριτική των χώρων επικοινωνία που δοκιμάζουμε να φτιάξουμε. Όμω οι ελόγω χώροι, στον βαθμό που δεν του σκεφτόμαστε αυτού καθεαυτού, παραμένουν εχμάλωτη μια σκέψη που βρίσκεται έξω από εμά. Αν θέλουμε να υπάρξουμε, οφείλουμε να είμαστε πιο πραγματικοί από αυτό που μα είναι ξένο. Αρχίζουμε να υπάρχουμε όταν αντί να μα διαιρεί αυτό που μα είναι ξένο, το διαιρούμε εμεί. Μα διαιρούν οργανώντα τη σιωπή πάνω στον τρόπο με τον οποίο μα οργανώνουν μέσα σε ένα κράτο, σε ένα κόμμα, σε ένα εργοστάσιο και ούτω καθεξής. Δεν θα μπορέσουμε να διαιρέσουμε αυτό που μα διαιρεί παρά μόνο να σπάσουμε τη σιωπή μα για τον υπόρρητο τρόπο με τον οποίο μα οργανώνουν και οργανωνόμαστε εμεί οι ίδιοι. Οφείλουμε να ξαναενωθούμε ρητά. Το κείμενο η πρινή θέση του ανέργου που ρίχνει μπουκάλια στη θάλασσα. Μανιφέστο. Παρόλο που τα παιδικά μου γούστα με έσπρωγαν προ του πάγκου των πραγματευτάδων τη Εμποροπανήγυρη, κυρίω κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, το γεγονό ότι μεγάλωσε σε μια γειτονιά γεμάτη από παλαιοπολία, αίθουσε ζωγραφική, εκδοτικού οίκου και θρησκευτικά ιδρύματα, με μίση στα ρολόγια κρεμή στήλη Ναπολέοντο του Τρίτου, στην αγιογραφική τέχνη και στι ακρότητε τη μοντέρνα τέχνη, πολύ προτού μου δοθεί ευκαιρία να πρωτοεπισκεφθώ το Μουσείο του Λούρου. Δυστυχώ, ο πλούτο εκείνου του περίγυρου των παιδικών μου χρόνων δεν με γλίτωσε από το τραύμα του Δημοκρατικού Σχολείου, και έτσι πέρασα κάμποσα χρόνια δουλεύοντα, ψάχνοντα δουλειά ή προσπαθώντα να πάψω να δουλεύω μονταδόρο σε εργοστάσια. Η γειτονιά των παιδικών μου χρόνων χάθηκε στο παρελθόν τη ζωή μου και εγώ πήρα τι αποστάσει μου από τι λογοτεχνικέ και καλλιτεχνικέ πρωτοπορίε. Παρ' όλα αυτά, μέχρι και πριν από λίγο καιρό, θεωρούσα ότι τα ακραία έργα αυτών των πρωτοποριών αποτελούσαν υπόρρητα μέρο τη κουλτούρα μου. Τώρα πια απολαμβάνω το έφθαρο στο προνόμιο τη ανεργία. Καθώ είμαι διαθέσιμο και φτωχό, συνθήκε ιδανικέ για να ασκήσει κανεί τη δημιουργικότητά του, και επειδή ο άνεργο, είτε κάθεται είτε εξαπλωμένο, πρέπει να ασχολείται με κάτι, γράφω τακτικά και αναρωτιέμαι για το ρόλο τη γραφή. Έτσι, συνειδητοποιώ πω οι τεχνικέ τη δανταϊστική γραφή μου είναι τελείω άχρηστε προκειμένου να θέσω το ζήτημα που με κατατρώει, το ζήτημα τη αδικία. Και καταλαβαίνω πω αυτό το ζήτημα δεν τίθεται μέσα στο σύμπαν τη κουλτούρα, το 1929 ο Μιχαήλ Μπαχτίν εξηγούσε πω η γλωσσολογία γεννήθηκε από τη φιλολογία και τη μελέτη ξένων νεκρών γλωσσών που έχουν απολυθωθεί σε μια γραπτή μορφή, αρχαία ελληνικά, λατινικά κτλ. Η φιλολογία γεννήθηκε και τρέφεται από τα πτώματα αυτών των γραπτών γλωσσών. Όπω η φιλολογία κατασκεύασε τα εργαλεία τη με αφετηρία κάποιε νεκρέ γραπτέ ξένε γλώσσε, έτσι και η γλωσσολογία, χρησιμοποιώντα τα ίδια ακριβώ εργαλεία, μελετά τι ζωντανέ γλώσσε σαν να ήταν νεκρέ και τη μητρική γλώσσα σαν να ήταν ξένοι. Η γλωσσολογία αφήνει παράμερα τη γλώσσα, την οποία θεωρεί ετερογενή, και την ομιλία, που τη θεωρεί σαν μια αναρχιατομική πράξη η οποία απειλεί τον γνώμονα, και διατηρεί μόνο τη γλώσσα, αφηρημένο και ιδεώδε αντικείμενο, στι γραπτέ τη εκδηλώσει, συντακτικό, γραμματική, ορθογραφία, στήξη κτλ. κατά προτίμηση μάλιστα τι λογοτεχνικέ. Η γλωσσολογία προκρίνει τα φαινόμενα του γραπτού λόγου και τα αναγορεύσει σταθερό γνώμονα, εξωτερικό από τα φαινόμενα του προφορικού λόγου. Αλλά έτσι, οι λαοί που δεν έχουν γραφεί και οι αναλφάβητοι είναι σαν να μην έχουν σχέση με τη γλώσσα του. Και αυτό είναι ηλίθιο. Η, η γλωσσολογία, θέλοντα να κάνει τη γλώσσα μια αναφορά ουδέτερη και ανεξάρτητα από τα κοινωνικά γεγονότα, αφήνει στο σκοτάδι τι λεκτικέ ανταλλαγέ. Κατά αυτόν τον τρόπο, η μητρική μα γλώσσα μα γίνεται ξένη και καταντά ένα εργαλείο που θα πρέπει να μάθουμε να χειριζόμαστε. Πάβει να είναι μια ζωντανή σχέση με τον περίγυρό μα. Οι φουτουριστέ, οι τανταϊστέ, οι υπερεαλιστέ, οι κονστρουκτιβιστέ, οι λετριστέ κτλ. συγκρούστηκαν με την αδράνεια μια γλώσσα που είναι υποδουλωμένη στην αστική τάξη. Είδαν αυτή τη γλώσσα σαν μια αυταρχική, εξουσιαστική μορφή και θέλησαν να αλλάξουν τη γλώσσα, να επαναστατικοποιήσουν τι λέξει, να καταστρέψουν το γλωσσικό σύστημα. Ωστόσο, αν και ένιωσαν την ανάγκη να εξηγερθούν κατά τη οργάνωση τη γραπτή γλώσσα, τη γραμματική, τη σύνταξη και ούτω καθεξής, δεν ένιωσαν την ανάγκη να εξηγερθούν κατά τη κοινωνική οργάνωση του λόγου, τη οικογένεια, του σχολείου, τη θρησκεία, του δικαίου, του εργοστασίου, τη αστυνομία κτλ. Που ωστόσο νοηματοδοτεί τα ήθη τη αστική τάξη, Αυτέ οι πρωτοπορίε απέρριψαν τα αισθητικά και λογοτεχνικά γούστα τη αστική τάξη και όχι την κοινωνική καταστατική θέση τη. Έτσι, άλλωστε, εξηγείται το γεγονό ότι εκείνοι οι καλλιτέχνε μπορούσαν να είναι ριζοσπάστε σε ό,τι αφορά την κριτική τη σύνταξη, αλλά συντηρητικοί ακόμη και φασίστε ή σταλινικοί σε ό,τι αφορά την κριτική τη αδικία. Παράγοντα μια παράλογη υπερπραγματική λογοτεχνία, οι καλλιτέχνε αποδόμησαν μεν γραπτή γλώσσα, αλλά δεν αμφισβήτησαν τι προοπτικέ τη γλωσσολογία. Δεν μπόρεσαν να σχετιστούν με τη γλώσσα, παρέα έστω και αποδομημένη γραφή. Ανεξάρτητα από τη βιότητα των προκλήσεών του, τελικά αυτέ οι πρωτοπορίε δεν προσέλαβαν τον αλωτριωμένο άνθρωπο, αλλά την εσωτερική εμπειρία. Η δυσκολία μου να απαλλαγώ από τον υποταγμένο λόγο με κάνει να θεωρώ παιδαριώδη του φωνητικού πειραματισμού του Τανταϊστών. Οι καλλιτέχνε παρέκαψαν το ουσιαστικό ζήτημα. Άσκησαν κριτική και κατέστρεψαν την τέχνη και την κουλτούρα, αλλά δεν υπονόμησαν την αστική τάξη. Απέναντία, πραγματοσαν το πρόγραμμά τη. Δεν μένφομαι του καλλιτέχνε επειδή έκαναν τέχνη. Του μένφομαι για τον άτομο ριζοσπαστισμό του. Η μαγεία που ένιωθα για αυτού πέταξε. Ένιωσα προδομένο και αποφάσισα ότι καλό ή κακό θα παλέψω για να φέρω μέσα στο σύμπαν τη κουλτούρα την αιμονή μου για το ζήτημα τη αδικία. μη, για ποιον λόγο είμαι άνθρωπο. Αυτή η κριτική στάση απέναντι στη γραφή μπορεί να φαίνεται άτοπη σε όποιον περνά το κυριότερο μέρο του χρόνου το ασχολούμενο με αγκοινάρε. Νομίζω λοιπόν ότι οφείλω μερικέ εξηγήσει. Το 1993 ξανά να γράφω επειδή δεν ήθελα να περνώ τις μέρες μου χαρτοπέζοντας, πίνοντας μπύρα και ακούγοντας τζόνι, όπω κάνουν μερικοί άνεργοι εδώ στις Βρυξέλλες. Έπειτα από πέντε χρόνια αυτής της εμπειρίας, συνειδητοποιώ πως όταν αφιερώνες στο γράψιμο τακτικά και έντονα, γράφοντας περνάω τον ίδιο χρόνο που περνούσα δουλεύοντα δουλεύοντας στο εργοστάσιο ως μονταδόρος, άρα τα επιδόματα ενεργείας πιάνουν τόπο, γίνεσαι πιο απαιτητικό με τον εαυτό σου. Ψάχνει τις λέξει, το λεξιλόγιο όσο εμπλουτίζεται, ο χρόνο διευρύνεται. Το γράψιμο μα παρέχει μια ιδέα του άπειρου και τη αιωνιότητα, μα μετασχηματίζει. Ένα από τους του ήρωε του Γκουστάβ Μέιρινγκ έλεγε: Είναι παράξενο, αλλά όσο περισσότερο πλουτίζει κανεί σε εσωτερικά γεγονότα, τόσο λιγότερο μπορεί να προσφέρει στου άλλου. Απομακρύνεσαι όλο και πιο πολύ από του ανθρώπου, μέχρι που ξαφνικά έρχεται η στιγμή που δεν μπορούν πια να ακούσουν τη φωνή σου. Ακόμη και αν δεν μου απομένει πολλή χρόνο για να αποκτήσω ένα λεξιλόγιο τόσο πλούσιο ώστε να εκτοξευτώ έξω από αυτόν εδώ το γαλαξία, νιώθω τόσο αυτόν τον κίνδυνο απομάκρυση από του ανθρώπου. Όσο και την ανάγκη να κρατήσω μια επαφή με του αναγνώστε μου. Έτσι, αντί να γράφω με προσπαθώ να περιστέλω τι αφαιρέσει του ιδεαλισμού στου απλού όρου τη καθημερινή ζωή. Η επιθυμία μου να κρατάω επαφή με φέρνει προφανώ αντιμέτωπο με τα ζητήματα τη γλώσσα. Παρ' όλα αυτά, έστω και αν είναι πάντοτε δυνατό να τηλεοποιηθώ, όπω και οι περισσότεροι από του συνανθρώπου μου, προσεγγίζω τα ελόγω ζητήματα με τα εργαλεία που μου έδωσε το Δημοτικό Σχολείο. Ο επαγγελματία συγγραφέα, ο οποίο γνωρίζει του νόμου τη αντεναντίωση, τη υποφορά, τη παρήχηση, τη δυσολογία ή του χιασμού, είναι καλύτερα εξοπλισμένο από μένα, που διστάζω αν θα πρέπει να χρησιμοποιήσω τον παρατατικό ή τον υπερσυντέλικο, προκειμένου να σε γυναιέψει του αναγνώστε του. Παλεύω να τα φέρω βόλτα με ό,τι έχω. Αντίθετα από τι λογοτεχνικέ πρωτοπορίε, δεν συγχαίρω την αυστηρότητα τη γλώσσα με τη χειραγώγησή τη από την εξουσία. Η αυστηρότητα τη γλώσσα δεν με ενοχλεί, με αφήνει ελεύθερο να διαβάζω όποιον θέλω. Τους λόγους του επικείδειου λόγου του Μποσιέ ή τα άποντα του Στάλιν. Δεν κατηγορώ τη γλώσσα για την αυστηρότητά τη, διότι αν δεν είχε κανόνε, δεν θα μα επέτρεπε να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε ένα τον άλλον. Δεν θα ήταν γλώσσα. Δεν ασκώ κριτική στην αυστηρότητα τη γλώσσα, αλλά στον καπιταλιστικό τρόπο επικοινωνία, στην αντίληψή του για την κοινωνική οργάνωση και την εκπροσώπηση. Τα γεγονότα τη ζωή μου διαδραματίζονται στη γειτονιά τη ξεχασμένη γωνιά. Καθώ εδώ δεν συμβαίνει ποτέ τίποτα, είμαι σαν τον ναυαγώ σε ένα έρημο νησί. Ο λόγο μου δεν έχει δημοσία χρήση. Έτσι οι αγκινάρε μου είναι σαν μηνύματα μέσα σε ένα μπουκάλι που ρίχνω στη θάλασσα. Ξεκίνησα να τι εκδίδω την εποχή που μετήχα στην ομάδα για την εργασία τη Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Ήθελα με αυτόν τον τρόπο να δηλώσω την παρουσία μου μέσα σε ένα διάλογο και σε μια διαμάχη, τα οποία δεν πολύ επέτρεπαν την ελευθερία του λόγου. Στην αρχή θεωρούσα τι αγκινάρε μου σε ένα μέσο άσκηση του δικαιώματό μου στην ατομική ελευθερία έκφραση. Πρόθεσή μου ήταν να μιλήσω για κήπου, αλλά δεν είχα σαφή προοπτική. Τώρα αρχίζω να συναισθάνομαι αυτό που κάνω. Οι αγκινάρε μου μου επιτρέπουν να παρεμβαίνω στι συζητήσει στι οποίε συμμετέχω όταν έχω χρόνο. Μένω κοντά στο ποτάμι και στέλνω από το σπίτι μου το SOS μου. Με αυτή τη στρατηγική, όχι μόνο γλιτώνω τα παρεδόσα με του εκδότε, τα τυπογραφεία, τα πρακτορία διανομή και τα βιβλιοπολία, αλλά και καταφέρνω σε κάποιο βαθμό να ικανοποιώ την αγάπη μου για ρίσκο και περιπέτεια. Οι αγκινάρε μου δεν είναι μόνο μια απόπειρα επαφή μου με τη γραφή, δεν είναι απλώ μια εσωτερική εμπειρία. Εκφράζουν τη βλέψη μου να συναντήσω του ομοίου μου στι προσπάθειέ του να οργανώσουν τον λόγο του. Αυτό που αναζητώ δεν είναι μόνο ένα ύφο γραφή, αλλά μια μέθοδο συνάντηση. Οι καλλιτέχνε, συνεπαρμένοι από τι λογοτεχνικέ αποδομήσει του, διαπίστωσαν ότι το προλεταριάτο απουσιάζει από τη λογοτεχνία. Συμπέραλα λοιπόν πω επειδή οι προλετάροι δεν έχουν σχέση με τη λογοτεχνία, δεν έχουν σχέση ούτε με τη γλώσσα. Δεν έχουν δηλαδή ανθρώπινη ακαιρεότητα. Και έτσι του εγκατέλειψαν στι αδικίε του, στι διεκδικήσει του και στου σοσιαλιστέ. Ενώ είτε είμαστε προλετάροι είτε είμαστε καπιταλιστέ, οι περισσότερε από τι ανταλλαγέ μα είναι λεκτικέ ανταλλαγέ, ακόμη και τα μαθήματα λογοτεχνία δίνονται προφορικά, οι καλλιτέχνε, γραμματιζούμενοι εξ απαλώνων ήχων, δεν μπόρεσαν να συλλάβουν τη γλωσσική κοινότητα παρά σαν μια κοινότητα συγγραφέων. Οι καλλιτέχνε δεν μπόρεσαν να καταλάβουν πω ο αγώνα για τη δικαιοσύνη, που εμφανίζεται με την παραπλανητική μορφή των οικονομικών και συνδικαλιστικών συγκρούσεων, είναι και μια γλωσσική σύγκρουση. Οι σκέψει των πρωταγωνιστών δεν χρησιμοποιούν το ίδιο μέρο του λεξικού. Αν ο αγώνα εναντίον τη αδικία αποκαλύπτει μια γλωσσική σύγκρουση, αποκαλύπτει επίση μια σύγκρουση κουλτούρα. Το να αναγνωρίσει του άλλου και να αναγνωριστεί από του άλλου. Μια όμορφη κοινωνική σύγκρουση, ικανή να αναδείξει τον πλούτο του λεξιλογίου, θα ήταν και πολιτισμική εκδήλωση, η υπέροχη στιγμή όπου η τύχη μα παρασέρνει και μα φωτίζει θεϊκά με τι φευγαλέ λάμψει τη επικοινωνία. Ζορ Μπατάι. Αντίθετα από τι πρωτοπορίε, οι οποίε αρκούνται σε μια μετατόπιση στο εσωτερικό τη γλώσσα, θα ήθελα να μετατοπιστώ στο εσωτερικό τη κοινωνική οργάνωση τη γλώσσα. Με ποιον τρόπο οργανωνόμαστε μέσα σε ένα εργοστάσιο, σε ένα συνδικάτο, σε μια εκκλησία, στο σχολείο, σε ένα δικαστήριο, στην οικογένεια, σε ένα σούπερ μάρκετ, στην Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Τι σημαίνει το να καθόμαστε σε καρέκλε μέσα σε ένα δωμάτιο για να μιλήσουμε. Ποια διάσταση τη ανθρωπιά μα βιώνουμε όταν μοιράζουμε ένα κείμενο ή όταν παίρνουμε το λόγο για να απευθυνθούμε σε ξένου. Στην επιστολή για τον ανθρωπισμό, ο Χάιντεγκερ αν τα φυτά και τα ζώα στερούνται γλώσσα, αυτό συμβαίνει επειδή είναι φυλακισμένα μέσα σε ένα περιβάλλον σύμπαν, χωρί ποτέ να τοποθετούνται ελεύθερα μέσα στο ξέφωτο του είναι. Και μόνο αυτό το ξέφωτο είναι κόσμο. Δεν διεκδικώ τη μείωση του εργάσιμου χρόνου ή την αύξηση των μισθών, δεν κηρύττω μια νέα θρησκευτική ή φιλοσοφική αλήθεια, ζητώ απλώ το ξέφωτο να παραμείνει φωτεινό. Από την ενότητα σύντομε συναντήσει. Το κείμενο, ο πρώτο μου συνάδελφο. Ο πρώτο άνθρωπο με τον οποίο δούλεψα μαζί στην ίδια εργοστασιακή αλυσίδα ήταν ένα μικρόσωμος και ασθενικό εργάτη, ο Ζήτα, που σε λίγου μήνε θα έβγαινε στη σύνταξη. Εγώ είχα μόλι έρθει από το τεχνικό γυμνάσιο και μου έκανε τρομερή εντύπωση που τον έβλεπα να χρησιμοποιεί μια σχολική τσάντα για να κουβαλάει τα εργαλεία του. Λε να μην ήθελε να αφήσει πίσω του την παιδική του ηλικία. Καθώ ήμουν από τους πιο νέους, ίσως ο του πιο νέου, ίσω ο νεαρότερο εργάτη του εργοστασιού, ο Ζήτα, μάλλον ο μεγαλύτερο, εκπροσωπούσε στα μάτια μου τη μεγαλύτερη εργατική μνήμη με την οποία μπορούσα να έρθω σε επαφή. Αλίμονο. Ο Ζήτα δεν ήταν διόλου ομιλητικό. Στην πραγματικότητα, πέρα από την πρωινή καλημέρα, δεν θυμάμαι να είπε ποτέ άλλη κουβέντα. Όχι ότι ήταν κακή η παρέα του, απλώ ήταν αλλού. Την ώρα που εγώ άνοιγα τρύπε σε στίβες από δοκίδε, ο Ζήτα χωνόταν κάτω από τον πάγκο με ένα μπουκαλάκι των 250 μιλιγκράμμ και το γέμιζε κόκκινο κρασί από μια τετράλη τριμποτήλια που κουβαλούσε στην τσάντα του. Οι άλλοι εργάτε σκούνταγαν ένα στον άλλο λέγοντα: Κοιτάξτε, ο Ζή κατεβαίνει πάλι στο κελάρι του. Το κόλπο του ήταν ότι όποιο τον έβλεπε με ένα μπουκαλάκι των 250 mg δεν θα μπορούσε να φανταστεί πώ θα κοπανούσε κανονικά. Είχα πιάσει δουλειά αρχέ Ιουλίου και τον Αύγουστο πήγα και εγώ διακοπέ όπω οι περισσότεροι συνάδελφοι. Ο Ζήτα και μερικοί άλλοι έμειναν να δουλεύουν για την καλοκαιρινή βάρδια. Επιστρέφοντα από τι διακοπέ, μάθαμε πω ο Ζήτα ήταν νεκρό. Έπεσε στι ρόδε ενό ηλεκτροκίνητου καροτσιού και σκοτώθηκε επιτόπου λίγου μήνε πρωτού βγει στη σύνταξη. Είχα μόνο δύο μήνε στη δουλειά, από του οποίου τον έναν τον πέρασα στι διακοπέ, και όμω κατάλαβα πω η ζωή στο εργοστάσιο δεν είναι σκληρή μόνο για του εφήβου, αλλά και για του παλιότερου. Εκείνο το δραματικό συμβάν και η ευγένεια του Α, που ήταν ο συνδικαλιστή του τομέα μα, με επηρέασαν πολύ έντονα και με οδήγησαν να γίνω μέλο κι εγώ του συνδικάτου. Αργότερα, συνειδητοποίησα ότι θα ήταν καλύτερο να το είχα βάλει στα πόδια και να έκανα οτιδήποτε άλλο, να έκανα α πούμε το παιδί για άλλε δουλειέ σε κάποιο τυπογραφείο ή τον αποθηκάριο σε κανένα εκδοτικό οίκο. Αλίμονο, ήταν πολύ αργά πια είχα φυλακιστεί στην επαγγελματική ειδικότητά μου και κυρίως στην προλεταριακή ιδεολογία.